Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Νόβα, καλησπέρα σας από το Αλκαζάρ. Εδώ σε λίγα λεπτά θα πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League με ένα σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στη Λάρισα και στον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό που μετά τις νίκες του Παναθηναϊκού πριν από λίγη ώρα στο παιχνίδι κόντρα στη Ξάνθη, αλλά και εκείνη της ΑΕΚ στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου και φυσικά του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στο Λεβαδιακό, η κατάκτηση της νίκης φαίνεται περίπου ως δεδομένη, με την έννοια ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν δώσει και το πρώτο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο επίσημό τους για το πρωτάθλημα. Άρα θέλουν πάση θυσία τους 3 βαθμούς της νίκης σε μια έδρα που παραδοσιακά δεν έχουν καλή ιστορία. Η Λάρισα που φιλοξενώντας τον Ολυμπιακό φιλοδοξεί να πάρει εκείνη τους 3 πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθώς θυμίζω ότι την περασμένη στροφή, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, Φρεσοπαλία στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλική ομάδα δεν έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα, και ομιλώ βεβαίως για το τέλος του προηγούμενου πρωταθλήματος, κυρίως για εκεί, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, να εκμεταλλευτεί αυτόν τον παράγοντα, δηλαδή την έδρα που άλλοτε ήταν το μεγάλο και πανίσχυρο όπλο της. Εδώ η έδρα, η ενδεκάδα του Μαρίνου Ζουνίδη, προπονητή της Λάρισας, για δεύτερη χρονιά στον πάγκο των Θεσσαλών, που παίζει με τον Μάλαρτς goalkeeper. Πάμε να δούμε τη διάταξη. Εδώ θα παίξει ο Μπουκουβάλας με τον Βενετίδη στα άκρα της άμυνας, ο Άραμπ με τον Νταμπίζα στο κέντρο, δύο η αμυντική χαφ, ο Ρωμαίου με τον Ιγκλέσιας. Η τριάδα των μέσων θα είναι ο Τουάμα, ο Μετίν, ο Τουάμα αριστερά, ο Μετίν και ο Γιανακόπουλος, και στην επίθεση θα είναι ο Αμπουχατζήρα στο 4-2-3-1 που θα παίξει η Λάρισα απέναντι στον Ολυμπιακό. Το μια εικόνα από τις εξέδρες του Αλκαζάρ που είναι σχεδόν γεμάτο. Είναι και ένα τμήμα πίσω από τη μια εστία που δεν έχει γεμίσει από κόσμο. Παρ' όλα αυτά η προσέλευση του κόσμου είναι αρκετά μεγάλη για αυτό το σημαντικό παιχνίδι που σας προσφέρει, όπως και τα περισσότερα της σημερινής αγωνιστικής αλλά και σχεδόν όλα του πρωταθλήματος, η Νόβα σε απευθεία σύνδεση με το Αλκαζάρ. Πάμε να δούμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Να τη δούμε στη διάταξή της. Ο Τιμούρ Κετσπάγια παίζει λοιπόν με τον Νικοπολίδη goalkeeper. Με δεδομένη την απουσία του Αβραάμ Παπαδόπουλου, φεύγει από το δεξιά άκρο ο Ζευλάκοφ και έρχεται στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μέλμπεργκ. Αριστερά και δεξιά είναι ο Μπράβο με τον Πάντο. Και εδώ δύο αμυντικοί χαφ. Ο Λεντέσμα και ο Ντουντού με τον Μαρέσκα. Βέβαια εκεί γίνεται μια τριάδα. Ενδεχομένως να έρθει και πιο πίσω ο Μαρέσκα για να παίξει πίσω από τον Μήτρογλου, που είναι ο προωθημένος ο Ντουντού. Και στις δύο πτέρυγες ο Λεωνάρντο αριστερά και ο Ζαϊρή δεξιά, καθώς λείπει ο Γκαλέτη. Γκαλέτη με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που ούτως ή άλλως ήταν τιμωρημένοι από πέρσι. Δεν έγινε και το μάτι της πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΚ, έτσι διατήρησαν την ποινή τους για τη δεύτερη αγωνιστική. Επιπροσθέτως, ο Γκαλέτη τραυματίστηκε και στη ρεβάνς με τη Σέριφ, και εκτός από αυτό το παιχνίδι, στη Λάρισα δηλαδή, θα χάσει και αρκετά μάτς ακόμα από τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος που έρχονται για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι η Λάρισα, η ομάδα της Λάρισας, μαζί με την αντίστοιχη του Ολυμπιακού, έτοιμη να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαρίνος Ζουνίδης που εδώ και καιρό αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε σχέση με το ρόστερ. Θυμίζω ότι η Λάρισα ήταν από τις πρώτες ομάδες που ξεκίνησαν προετοιμασία εξαιτίας της υποχρεώσεώς της στο Europa League, στο κύπελο UEFA δηλαδή, με την Reykjavik, ενδεκάδα που η υπόθεση της πρόκρισης μάλλον που δεν βγήκε, τον διαιτής αναμέτρησε ο Κάκος από την Κέρκυρα, αναγκάστηκε να γίνει αναπροσαρμογή δεδομένων σε σχέση με το μεταγραφικό σχεδιασμό, και γι' αυτό το λόγο ακόμα και χθες έρχονταν και παίχτες στη Λάρισα, όπως ο Μεξικάνος ο Ντενίγκρις, ο Κάσας που ήρθε από τον Ιωνικό, και γενικώς το ρόστερ του Μαρίνου Ζουνίδη συνεχώς συμπληρώνεται. Σύνολα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι οι κυπεδόχοι αντιμετωπίζουν και αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Γι' αυτό το λόγο ο Βενετίδης μετά από καιρό σήμερα βρίσκεται στην ενδεκάδα των Θεσσαλών. Οι ομάδες είναι στο κέντρο του γηπέδου, καθώς σε λίγο θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι που σας προσφέρει η Νόβα, όπως και τα 6 από τα 8 σημερινά της δεύτερης αγωνιστικής, όπως και 5 ζωντανά παιχνίδια σε κάθε στροφή του πρωταθλήματος. Και σας θυμίζω ότι το Σεπτέμβρη υπάρχουν και τα μεγάλα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, του Παναθηναϊκού με τον Άρη, της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
Εδώ είναι ο Ζουνίδης. Στον πάγκο είναι ο Σέρεμετ για τη Λάρισα, ο Βλασόπουλος, ο Ντενίγκρης, ο Μεξικάνος. Ο ήρθε, αλλά δεν έχει, έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά δεν έχει φυσικές, δεν έχει δυνάμεις, δεν έχει καλή φυσική κατάσταση. Αν χρειαστεί το πόλι να παίξει κανένα δεκάλεπτο. Ο Σίμιτς, ο Τρυποτσέρης, ο Κατσιαρός και ο Σκιατραβάνης είναι έξω, ο Κυριακίδης και κυρίως ο Ντέλσον. Είναι μεγάλη απουσία για τους γηπεδούχους. Και από την άλλη πλευρά, στον πάγκο του Ολυμπιακού, που είπαμε ότι είναι εκτός πλην Γκαλέτη και Αβραάμ, ο Τωροσίδης και ο Ντάρμπισιρ. Στον ερυθρόλευκο πάγκο λοιπόν θα καθίσουν ο Πάρντο, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Ντομή, ο Γκαλίτσιος, του οποίου ο πατέρας παλιός άσος της Λάρισας, μεγάλος στόπερ της δεκαετίας του 80, ο Γιάννης Γκαλίτσιος, βρίσκεται φυσικά στις εξέδρες του γηπέδου, μαζί με έναν άλλον παλιό εκείνο καλό ποδοσφαιριστή της παλιάς μεγάλης φρουράς της Λάρισας, τον Κώστα τον Κολομητρούση. Ο Γκαλίτσιος λοιπόν είναι στο πάγκο, ο Γκαλίτσιος ο διάδοχος, ο Όσκαρ, ο Ντιόγκο, καθώς προτιμήθηκε από τον Τιμούρ και Τσπάγια για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Μητρόγλου και ο Σοηλέδης. Στον αγωνιστικό χώρο θα είναι δύο ρεπόρτερ της Νόβα, ο Νίκος Γαβαλάς και ο Γιώργος Αργυρόγλου. Θα μας μεταφέρουν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τα όσα θα διαδραματιστούν στον αγωνιστικό χώρο. Από τους πάγκους δηλαδή των δύο ομάδων, το ρεπορτάζ ήδη ακούσατε σε προηγούμενη σύνδεσή μας, τα νεότερα σε σχέση με τα γραφικά τόσο των Ερυθρολεύκων όσο και των Βυσσινή. Παναλαμβάνω, αύριο είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών, άρα λίγη προθεσμία για τις ομάδες θέλουν να ενισχύουν. Εδώ Γιαννακόπουλος, παλιός νόριμος των Ερυθρολεύκων. Η Λάρισα που είναι η ομάδα που έσπασε ασερή του Ολυμπιακού στην έδρα του στο Καραϊσκάκι. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια την αντίσταση της Λάρισας έγκαψε με ένα γκολ του Μήτρογλου στο Φάληρο για να φτάσει στην κατάκτηση του προαθλήματος. Όλα είναι έτοιμα στο Αλκαζάρ για το ξεκίνημα για τη σέντρα του παιχνιδιού. Ο Μήτρογλου με τον Διόγο σε μια παλιά για τον Λεωνάρντο. Το δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Μπουκουβάλας. Μέλμπερκ. Κάνει ζέστη στο Αλκαζάρ. Είναι κοντά στους 30 βαθμούς στη θερμοκρασία. Από τα πόδια του Νικοπολίδη η μπάλα βγαίνει στο Ζευλάκοφ. Και ξανά ο Μέλμπερκ. Καθώς έχει αφήσει ο Αμπουχατζήρα ένα κενό σε σχέση με τη στόπερ του Ολυμπιακού, αδιάστημα δηλαδή, που τους επιτρέπει να κατεβάσουν την μπάλα. Ο Ζάιρη θα παίξει δεξιά, βαθιά μπαλιά για τον Μήτρογλου. Επέμβαση από τον Αράμπ, το Μαροκινό, τον ένα στόπερ που είναι μαζί με τον Νταμπίζα. Ο Μήτρογλου εδώ δεν έφερε μπροστά την μπάλα όπως θα ήθελε, έδιωξε ο Ιγκλέσιας καθώς πήγε να μπει κάθετα στην περιοχή της Λάρισας ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Πήγε ο Μαρέσκα και ζήτησε από τον Μπράβο. Κάνει κίνηση και ο Λεωνάρντο. Βγήκε ο Μήτρογλου, έχει βγει η μπάλα όμως. Είναι για τη Λάρισα. Τον Μπουκουβάλας. Ψάχνει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του, έχει γυρίσει και πιο πίσω ο Γιαννακόπουλος. Τελικά αντίπαλο τροφοδότησε το Μαρέσκα, Λεωνάρντο, Μήτρογλου γλίστρησε, πήρε ο Νταμπίζας, καθυστέρησε να διώξει, Ραούλ Μπράβο. Άλλαξε με το Μαρέσκα, Γιαννακόπουλος πήρε φάουλ από τον Ισπανό. Πάει και φωνάζει από τον πάγκο. Ακούμε τον Νίκο Γαβαλά. Έλα Νίκο. Λάρισα προσπαθεί να οργανωθεί πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ιγκλέσιας έκανε φάουλ και πάνω στο Μαρέσκα. Ο Κάκος άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ζαϊρή. Πέρασε ανάμεσα σε δύο. Ο Ιταλός ο Μαρέσκα είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τον είδε ο Ντουντού και πέταξε την μπάλα έξω.
Εδώ ο Έντσο Μαρέσκα βρίσκεται πεσμένος. Έπεσε ο Ιγκλέσιας πάνω του για να του κλείσει το διάδρομο. Και τον χτύπησε στο πρόσωπο από ό,τι φαίνεται. Εδώ είναι προηγουμένως η φάση. Φάουλ ήταν. Μαρέσκα σηκώθηκε. Αλλή εκεί με τον Κάκο. Μπάλα θα γυρίσει από τον Γιανακόπουλο στους παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν και την επίθεση. Είχαν την μπάλα στα παιδιά τους με τον Ντουντού. Στον Μέλμπεργκ. Λεντέσμα. Ραούλ Μπράβο. Λεωνάρντο. Παίζει στην πλευρά του Μπουκουβάλα. Ο Βενετίδης είναι από δεξιά με τον Ζαϊρή και ο Μήτρογλου είναι ανάμεσα στους δύο στόπερ. Αλλά βέβαια η μάχη θα γίνει στο κέντρο πολύ. Από τους αμυντικούς από τον Αμπρέου και τον Ιγκλέσιας, το Λεντέσμα και τον Μαρέσκα. Και τον Ντουντού που πέφτει εκεί στην τριάδα των Ερυθρόλευκων. Ο Νικοπολίδης με τα πόδια. Σαν το Ζαϊρή, πάει και ο Βενετίδης καλύτερα στην μπάλα. Ρωμαίου. Πολύ καλή κίνηση έκανε. Η πάσα κόβεται από τον Πάντο και ο Ολυμπιακός εδώ έχει χώρο να βγει μπροστά. Τρέχει ο Ιγκλέσιας να κλείσει το διάδρομο του Ζαϊρή. Ζαϊρή ψάχνει να βρει έναν τρόπο να περάσει την μπάλα με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού. Μπάλα είναι για τη Λάρισα, ο Βενετίδης. Και αυτός είναι ο Ιγκλέσιας. Από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΛ στο παιχνίδι της Πρεμιέρα στην Τρίπολη. Κόντρα στον Αστέρα, για το 0-0. Βάσει των ευκαιριών, η Λάρισα θα έπρεπε να το κερδίσει. Όμως αυτή η νίκη δεν ήρθε στην Πρεμιέρα για τη σαρδική ομάδα. Ο Μάλαρτς γεμίζει. Ο Πάντος τρέχει να καλύψει με το σώμα. Έπεσε πάνω του και ο Αμπουχατζήρα. Μπάλα έχει βγει. Αυτός είναι ένας από τους δύο Ισραηλινούς. Έπαιζε στη Χάπο Ελτίκβα που έχει στη διάθεσή του ο Ζωνίδης. Ο άλλος είναι ο Τουάμα. Ο Τουάμα είναι με το νούμερο 10 στη φανέλα. Ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στη Σταντάρ Λιέγκης. Προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League. Το βολέ του Νικοπολίδη. Πήγαν δύο παίκτες της Λάρισσας. Ο Μέλμπεργκ γεμίζει. Ο Άραμπ αφήνει πάρα να περάσει στα χέρια του Μάλαρτς. Όλα αυτά καθώς συμπληρώσαμε το πρώτο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Ρωμαίου. Άραμπ για τον Νταμπίζα. Κάνε μια κίνηση ο Μήτρογλου να πιέσει χαμηλά. Του έκλεψε την μπάλα. Λεωνάρντο. Μήτρογλου. Γλιστράει ο Μαρέσκα. Γιανακόπουλος και Ρωμαίου. Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού φαίνεται να γλιστράνε σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ραούλ Μπράβο με τον Γιανακόπουλο. Με την υπόδειξη του βοηθού δίνει φάουλ ο Κάκος. Στη μονομαχία του Μπράβο με τον Γιανακόπουλο. Επιχείρησε να τρέξει εδώ η Λάρισα με τον Γιανακόπουλο. Εδώ δύο περιπτώσεις φάουλ. Ο Μετίν στην μπάλα. Ο Τούρκος παίζει πίσω από τον Αμπουχατζήρα. Ανεβαίνει υψηλός και ο Ιγκλέσιας και ο Νταμπίζας. Μετά τον αρχηγό της ΑΕΛ. Στο 7. Φάουλ για τη Λάρισα. Εκτελεί ο Μετίν. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Ιγκλέσιας απέκρουσε την σπρώξει προς τα δίχτυα. Και ένα μακρινό σουτ που έφυγε έξω από τον Τουάμα. Στο 7. Ξανά εδώ η φάση. Στο φάουλ που εκτελέστηκε. Ο Ιγκλέσιας βγάζει άμυνα. Βέβαια δεν πιάνει και το κεφάλι του. Και έχει το Τουάμα με το αριστερό. Μακριά όμως από την εστία του Νικοπολίδη. Μήτρογλου με τον Ιγκλέσιας. Ο Μέλμπεργκ όχι καλά στην μπάλα. Προσπαθεί να διορθώσει τώρα με τον Αμπουχατζήρα το λάθος του. Κρατάει αυτός. Βγάζει χαμηλά τη σέντρα επικίνδυνα. Ψηλά ο Μετίν. Στο 8. Μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Καθώς ο Τούρκος βρέθηκε στο ύψος μεγάλης περιοχής μόνος χωρίς αντίπαλο. Είχε τη δυνατότητα
να φτιάξει την μπάλα στα πόδια του. Προτίμησε ένα σούτ όπως έρχονταν η μπάλα. Φύγε πάνω από την εστία του Ολυμπιακού, του Κομπολίδη. Ζαϊρή πήγε να αλλάξει με το Μπάντο. Λεντέσμα. Φάουλ πάνω στον Αργεντινό από τον Ρωμαίου. Πιέζει Λάρισα με τον Γιαννακόπουλο πάνω στο Μαρέσκα. Ραούλ Μπράβο. Έφυγε από τα πόδια του Μετίνη μπάλα. Έξω. Μήτρογλου. Ο Ιγκλέσιας ανάμεσα σε δύο. Κάκος δίνει την μπάλα στον Ολυμπιακό για φάουλ του Ιγκλέσιας πάνω στον Ντουντού. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Ζαϊρή. Είναι όλες οι τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού μες στην περιοχή. Πολλοί είναι έξω από την μπάλα, ίσως γιατί ο Κετσπάγια φοβάται μια κόντρα. Τώρα πάει και ο Μαρέσκα για να γίνουν 5. Στο 10 ο Ζαϊρή εκτελεί. Καλοτραβηγμένο είναι. Πολύ περισσότεροι βέβαια οι παίκτες της Λάρισας. Έβγαλε ο Ρωμαίου, γυρίζει ο Γιαννακόπουλος. Δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει την μπάλα μες στο κήπεδο. Το Μπράβο στο 10 λεπτό του παιχνιδιού έχει ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ξανά ο Ραλ Μπράβο. Μήτρογλου. Άλλαξαν οι δυο τους. Η μπάλα βγαίνει έξω στο Λεντέσμα που έκανε ένα πολύ άσχημο κοντρόλ. Διότι διαφορετικά θα είχε δυνατότητα να σουτάρει. Η Λάρισα προσπαθεί να βγάλει κόντρα. Γυρίζει ο Λεντέσμα και μαρκάρει. Δεν μπορεί όμως να ανακόψει το Μετίν. Βενετίδης. Ζητάει ο Αμπουχατζήρα. Επέμβαση στο γύρισμα του Μετίν από τον Ζευλάκοφ. Βενετίδης. Κεφαλιά του Αμπουχατζήρα προς τα πίσω. Ο Ραούλ Μπράβο βγάζει. Γιαννακόπουλος ψάχνει ένα χώρο για να κάνει το σουτ και κερδίζει κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται με πάσα από τον Γιαννακόπουλο. Ιγκλέσιας. Μήτρογλου που βγάζει σε αντίπαλο όμως πάνω στον Μπουκουβάλα. Ο Μπουκουβάλας δοκιμάζει από πολύ μακριά, ουσιαστικά προσφέρει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Και εδώ ο Αντώνης Νικοπολίδης που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συμπληρωμένα τα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού. Στο 0-0 δηλαδή στον Ολυμπιακό. Λεωνάρντο πήγε και δεν πήγε στην μπάλα, πάντως δεν πήγε σωστά. Ανέκτησε όμως κατοχή, ύστερα από την αδράνεια των αντιπάλων του. Ραούλ Μπράβο, Μαρέσκα. Ψάχνει το Μήτρογλου. Ο Νταμπίζας γυρίζει πίσω. Και από εκεί με τα χέρια για τον Άραμπ. Ζευλάκοφ. Για τον Μπάντο. Πιέζει ο Τουάμα όπως ο Πάντος. Ο Ντουντού. Ο Λεντέσμα. Άφησε ο Κάκος, η μπάλα είναι πλάγιο για τη Λάρισα. Που είναι ξανά στο προσκήνιο με τον Ιγκλέσιας να ανοίγει στον Μπουκουβάλα. Γιαννακόπουλος. Με την ξανά ο Γιαννακόπουλος. Γλυκιά σέντρα για τον Ντουάμα. Το έβαλε την προβολή, αλλά δεν μπόρεσε εκεί υπό την πίεση του Ζευλάκοφ. Ο Ζωνίδης περίμενε ότι θα σταματούσε την μπάλα ο Ντουάμα. Θα την έκανε δικιά του δηλαδή για να γυρνούσε το σούτ. Αλλά βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτω από το καθεστώς πίεσης εκεί στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Offside. Ο πλάγιο είναι. Offside.
Στην παλιά του Πάντου. Δεν προλάβω Μητρογλου. Ζεβλάκοφ βγαίνει από την άμυνα. Ξανά η μπάλα για τους γηπεδούχους. Ρωμαίου. Φάουλ στο Ντουντού έγινε, που έκλεψε την μπάλα και επιχείρησε να τον ανακόψει αντικανονικά ο αντίπαλός του. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Ζεβλάκοφ. Πάει ο Λεντέσμα κοντά για να ζητήσει. Ο Ζεβλάκοφ προτίμησε τον Πάντο. Ξανά Ζεβλάκοφ. Με βαθιά παλιά πάλι ψάχνει τον Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου που προσπαθεί να πάρει θέση εκεί μεταξύ του Νταμπίζα και του Αράμπ, χρησιμοποιώντας το κορμί του, βάζοντας δηλαδή δύναμη στους δύο στόπερ για να τους βγάλει από τις θέσεις, από τη θέση τους. Ζαϊρή. Λεντέσμα. Ξανά ο Ζαϊρή. Ψάχνει ένα χώρο εκεί, αλλά βέβαια η Λάρισα έχει γυρίσει, οργανώνεται γρήγορα πίσω. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει καλύτερα να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, να κυκλοφορήσει την μπάλα όταν επιτίθεται. Αμπουχατζήρα. Ζαϊρή. Με το Βενετίδη μπροστά του. Ανοίγει την μπάλα ο Ζαϊρή. Βγάζει και τη σέντρα. Κόρνερ από τον Αράμπ. Από εκείνη την πλευρά ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο να παίζει, με δεδομένο ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Βενετίδης. Εκτελεί ο Ζαϊρή χαμηλά το κόρνερ. Ο Βενετίδης βγάζει ξανά την μπάλα προς τα έξω. Πάλι ο Ζαϊρή προσποιήθηκε ότι θα κάνει σέντρα. Τελικά κράτησε την κατοχή του. Βγάζει τώρα μια νέα σέντρα και από το κεφάλι του Γιαννακόπουλου ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Καθώς πάμε να συμπληρώσουμε το πρώτο τέταρτο, τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού, στο Αλκαζάρ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους με τον Ζαϊρή. Ξανά στη γωνία. Εκτελεί ο Ζαϊρή προς το ύψος του πέναλτι. Ο Ραούλ Μπράβο πήρε μια πρώτη κεφαλιά. Λεωνάρντο άργησε να περάσει την μπάλα μπροστά. Πιέστηκε στη συνέχεια και φυσικά την έχασε όταν στα τυφλά πήγε να γεμίσει με το κεφάλι. Κλέβει ο Λεντέσμα. Μήτρογλου. Μαρέσκα δεξιά ζητάει ο Ζαϊρή. Κρατάει ο Λεντέσμα ψύχρεμα εδώ. Ο Αργεντινός αλλάζει, αφήνει στον Πάντο. Και αυτός για τον Ζαϊρή πάει ο Βενετίδης να τον βγάλει έξω. Παλαμένει στον Ολυμπιακό. Ζαϊρή. Φάουλ για τη Λάρισα, την Ιωκάκος. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Τουάμα. Με τη συμπλήρωση του πρώτου 15 λεπτού, νομίζω ότι είναι καλά να πάμε μια βόλτα από τους πάγκους των δύο ομάδων. Πρώτα στον Γιώργο Αργυρόγλου να ακούσουμε τις εντολές του Μαρίνου Ζουνίδη. Έλα, Γιώργο. Ο Μαρίνος Ζουνίδης δείχνει ευχαριστημένος από την εικόνα της Λάρισας σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Έχει τονίσει στους παίχτες του δύο φορές να έχουν καλύτερες επιστροφές και ζητάει βέβαια μεγαλύτερη προσοχή στα στημένα. Όταν ο Ολυμπιακός δηλαδή έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, στις έντρες, θέλει να είναι πιο έτοιμοι οι παίχτες του, να είναι πιο προσεκτικοί και να διώχουν την μπάλα χωρίς περιττές ενέργειες. Και στον Νίκο Καβαλά για τις πρώτες εντολές του Τιμούρ και Τσπάγια, ενώ βλέπουμε τον Μαρίνο Ζουνίδη. Κοιτώντας τον προπονητή του Ολυμπιακού εδώ δίπλα στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, είναι σαφές ότι δεν είναι ικανοποιημένος, κυρίως από τον τρόπο που αναπτύσσονται οι ποδοσφαιριστές του και τις λίγες φορές που έδειξε τη δυσφορία του όταν από την άμυνα προσπάθησαν να βρουν τον Κώστα Μήτρογλου με βαθιές μπαλιές, κυρίως ο Ζεβλάκοφ. Φάουλ του Πάντου στον Ιγκλέσιας, βγάζει κάρτα ο Κάκος στον Τουάμα, γιατί του υπέδειξε να δείξει κίτρινη κάρτα στον Πάντο. Το 17, η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ξαναδεφάσει το μαρκάρισμα το αντικανονικό του Πάντου πάνω στον Ιγκλέσιας. Η
Η Λάρισα έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή για αυτό το φάουλ με τον Μετίν. Στο 18 φάουλ με τον Μετίν. Άλλαξε με τον Αράμπ. Νταμπίζας βρήκε πολύ χώρο μπροστά του, καθώς ο Ολυμπιακός είναι πολύ πίσω. Γέμισε, έβγαλε ο Λεντέσμα. Κατεβάζει ο Ντουντού και ανοίγει δεξιά στον Ζαϊρή. Αυτός θέλει να αλλάξει ξανά με τον Βραζιλιάνο, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η μεταβίβαση. Ρωμαίου. Μπουκουβάλας, ο Λεωνάρντο πήγε να κλέψει, πέρασε μπάλα από πάνω του, Μαρέσκα κατεβάζει και για σιγουριά ο Ραούλ Μπράβο γυρίζει πίσω στον Νικοπολίδη. Κεφαλιά από το Τουάμα. Χωρίς συνέχεια. Όλα αυτά καθώς σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ιγκλέσιας. Μπουκουβάλας περιμένει πίσω και ο Λεωνάρντο και ο Ραούλ Μπράβο. Μετίν. Βγαίνει ο Γιαννακόπουλος, τον ακολουθεί ο Μέλμπρεκ στην κίνηση που κάνουν εκεί οι παίχτες της ΑΕΛ. Όμως η επέμβαση του Λεντέσμα είναι καθοριστική. Μαρέσκα. Για τον Μέλμπρεκ πιέζει ο Μπουχατζήρα. Αλλά γυρίζει πίσω στον Νικοπολίδη. Διακός που έχει ένα πρόβλημα στο να κρατήσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εδώ ο Μαρέσκα αποφεύγει τον Ιγκλέσιας παρά του φάουλ που του έγινε, βγάζει και για τον Μήτρογλου που βγαίνει με τον Νταμπίζα, γυρίζει το σουτ, μαζεύει ο Μάλαρντς στο 20 με το μεγάλο του προσόν. Εδώ ο Μήτρογλου πήγε να κάνει τη ζημιά, δηλαδή τη δύναμή του στο ένας μέναν με τον Νταμπίζα, είναι πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Κράτησε ο Μάλαρντς αυτό το σουτ από τον φόρ των Ερυθρολεύκων. Στην πάσα του Μαρέσκα. Υπάρχει μια συνεννοησία μεταξύ Κάκου και Πάντου για το αν είναι πλάγιο ή φάουλ η μπάλα. Μέλμπεργκ. Μαρέσκα βλέπετε πολύ πίσω, δεύτερος αμυντικός σκάφ εκεί μαζί με το Λεντέσμα, καθώς ο Ντουντού ουσιαστικά είναι αυτός που παίζει πίσω από τον Μήτρογλου. Η πίεση της Λάρισας αναγκάζει τους παίκτες του Ολυμπιακού να γυρίσουν την μπάλα στον Νικοπολίδη και αυτός θα την στείλει στον Θεσσαλικό αέρα. Ο Ιγκλέσιας γεμίζει εδώ τυφλά. Περισσότερο για να διώξει την μπάλα από την ευθύνη του παρά για να βρει κάποιον συμπαίχτη του και ο Νικοπολίδης θα την επαναφέρει αργά-αργά προς το ύψος της περιοχής του. Το Κετσπάγια στο πρώτο του, στον ντεμπούτο του ουσιαστικά στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Μαρέσκα. Λεωνάρντο που δεν έχει φανεί ακόμα. Μακριά ο Πάντος μπροστά από τον Τουάμα. Μπάλα πάει στα χέρια του Βενετίδη εδώ. Άφησε του άμα, δεν μπορεί από Χατζήρα, διώχνει ο Ζευλάκοφ. Και ο Ζαϊρή τώρα έχει χώρο μπροστά του. Και λείπει ο Βενετίδης. Έχει τον Αράμπ, αντίπαλο, προσποιεί το Ζαϊρή. Αλλάζει ωραία με τον Μήτρογλου. Η σέντρα επικίνδυνα, ο Ντουντού, ο Λεωνάρντο γκολ. Στο 22. Στην αντεπίθεση των παιχτών του Ολυμπιακού από δεξιά με το Ζαϊρή. Άλλαξε με τον Μήτρογλου, έβγαλε και τη σέντρα. Βγήκαν 2-3 παίχτες του Ολυμπιακού σε φάση για γκολ και ο Λεωνάρντο είναι αυτός που ανοίγει το σκορ στο Αλκαζάρ. Οι πανηγυρισμοί, το 1-2 του Μήτρογλου με τον Ζαϊρή. Κοιτάξτε, βγαίνει και ο Ντουντού και ο Λεωνάρντο, πιάσε καινή εστία αφού είχε εξουδετερωθεί ο Μάλαρντς στην έξοδό του για να καλύψει τον Ντουντού και σε αυτή την οργανωμένη αντεπίθεση και πολύ καλά ασχεδιασμένη ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Λεωνάρντο. Από το γύρισμα του Ζαϊρή, δηλαδή με τους παίκτες από τις πτέρυγες, τους δύο παίκτες από τις πτέρυγες, τον Ζαϊρή και τον Λεωνάρντο, ο Ολυμπιακός έκανε εδώ
τη ζημιά στην Λάρισα. Ιγκλέσιας. Ο Κουβάλας. Καλύπτει ο Λεωνάρντο. Τουάμα. Προς τα πίσω η μπάλα, ο Ιγκλέσιας, καθώς έτρεξε ο Μήτρογλου να εκμεταλλευτεί. Άραμπ. Με την με χώρο. Ο Τουάμα γυρίζει πάνω στο Μέλμπεργκ. Φωνάζει ο κόσμος. Αλλά βέβαια είναι πολύ κοντινή η απόσταση εκεί από το σουτ που κάνει. Ακόμα και να υπάρχει χέρι του Μέλμπεργκ. Πολύ κοντινή η απόσταση που έγινε το σουτ από τον Τουάμα πάνω στο Σουηδό. Έδιωξε ο πάντος όπως. Ο Μέλμπεργκ που γεμίζει. Μήτρογλου με τον Ταμπίζα. Μαρέσκα. Ντουντού. Πολύ καλή κίνηση έκανε. Φάουλ ο Ιγκλέσιας. Ξανά εδώ το σουτ του Τουάμα. Πάρα πολύ κοντά είναι στο σώμα του Μέλμπεργκ που πέφτει εκεί για να κάνει την προβολή. Και εδώ το φάουλ του Ιγκλέσιας. Ένα φάουλ που είναι σε μέση απόσταση. Ο Μαρέσκα στην μπάλα. Οι παίκτες της Λάρισας κάνουν και ένα τείχος. Με το Γιανακόπουλο είναι και ο Ρωμαίου στην μπάλα. Υπάρχει μια ένταση εδώ στα επίσημα ακριβώς από κάτω. Ο Γιάννης ο Μόραλης, ο διευθυντής επικοινωνίας του Ολυμπιακού. Μαρέσκα. Ο Μπράβο γυρίζει επικίνδυνα. Ο Μάλαρς με γροθιές. Ο Λεωνάρντο. Και ξανά ο goalkeeper της Λάρισας που μαζεύει στο 25. Και γρήγορα ψάχνει να βρει κάποιον μπροστά. Επέμβαση του Πάντου. Κατεβάζει ο Μέλμπεργκ. Λεντέσμα. Διώχνει ο Ζευλάκοφ. Ντουντού. Μαρέσκα. Αριστερά ο Λεντέσμα. Στον Ραούλ Μπράβο βγαίνει ο Μήτρογλου και ζητάει. Δεν είναι καλή η πάσα του Ισπανού. Νταμπίζας. Λάθος πάνω σε αντίπαλο. Στο Λεντέσμα. Ραούλ Μπράβο. Λεωνάρντο. Καλή είναι η σέντρα της περιοχή. Έβγαλαν οι Θεσσαλοί καθώς ο Ντουντού δεν πήγε στη διεκδίκησή της. Ρωμαίου. Πάντως δίνει φάουλο κάκος για τη Λάρισα. Ένα φάουλο που εκτελέστηκε γρήγορα προς τον Μετίν. Ο Βενετίδης από αριστερά. Ο Αράμπ, για να ακούσουμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Ματηρίες έντονες του Μαρίνου Ζουνίδη στον τέταρτο διετή. Λέει χαρακτηριστικά τη μία του τη χαρίζει στην προηγούμενη φάση το φάουλ το αντικανονικό. Τώρα με το χέρι αμυντικός είναι. Πάντο, θα μπορούσε να έπρεπε να πάρει την κάρτα. Μαρέσκα Λεωνάρντο. Ξανά Μαρέσκα. Παλιά για το Μήτρογλου με υπερένταση ο Νταμπίζας. Ο Ολυμπιακός που βελτιώθηκε πάρα πολύ από το 15 λεπτό και μετά αφού ισορρόπησε στην πίεση της Λάρισας. Βεβαίως βοήθησε και τον γκολ πολύ του Λεωνάρντο. Άραμπ. Βενετίδης για τον Τουάμα. Ξανά στο Βενετίδη. Γυρίζει ο Ζαϊρή να μαρκάρει. Κρατάει ο Βενετίδης, βγάζει έξω στον Τουάμα. Είναι οργανωμένη ανά του Ολυμπιακού. Ιγκλέσιας. Το Μαρέσκα μπροστά του, δεξιά στο Γιανακόπουλο που έχει χώρο για να βγάλει μια σέντρα προς την περιοχή. Ο Ζευλάκοφ ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία και ο Ντουντού απομακρύνει προς το Μήτρογλου που πάει να διεκδικήσει με τον Αράμπ, αλλά με φάουλ. Καθώς έβαλε πρώτα το σώμα του και μετά δεύτερη σκέψη είχε να διεκδικήσει την μπάλα. Μπουκουβάλας. Γιανακόπουλος. Ο Ρωμαίου, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Λάρισας. Ο Μετίν ξανά στον Μπουκουβάλα που βρήκε ένα χώρο και κατέβηκε. Γιανακόπουλος δεν θα προλάβει. Δώστε ο Γιανακόπουλος. Και ο προηγούμενος συνδυασμός
δεν απέφερε κάτι θετικό για του Κυπριακού. Πάμε στον Νίκο Καβαλά. Υγεία του Δημού και Σπάγια, αρχικό προ τον Κώστα Μήτρογλου να μην κλείνεται στο κεντρικό αμυντικό δήμο τη Λάρισα, αλλά να προσπαθεί να βγαίνει είτε αριστερά είτε δεξιά για να βρίσκει διαδρόμου. Και κάτι που έχει ζητήσει 2-3 φορέ ο Λεωνάρδο και μάλιστα του το ζήτησε στο ξεκίνημα τη φάση του γκολ του Ολυμπιακού, να ανεβαίνει ψηλά και να βγαίνει ω δεύτερο επιθετικό, να δίνει βοήθεια στον Μήτρογλου. Και κάτι που έκανε πράξη στη φάση με το οποίο, στην οποία ο Ολυμπιακό προηγήθηκε. Να φάω λόγο εδώ ει βάρο του πάντου. Υπάρχει μια ένταση στο γήπεδο. Μετά το γκολ του Ολυμπιακού. Είναι κάρτα ο πάντος για διαμαρτυρία. Πρώτη για παίκτη του Ολυμπιακού. Αράμπ. Άλλαξε με το Βενετίδη. Από Χατζήρα, Τουάμα. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη παίκτη. Δηλαδή από αριστερά ο Τουάμα είναι πολύ δραστήριο. Είναι τεχνίτη ποδοσφαιριστή. Και θέλει φυσικά και τη μεγαλύτερη προσοχή από την άμυνα του Ολυμπιακού. Εδώ ο Ζαϊρή δεν έδιωξε καλά. Πήρε ο Αμπου Χατζήρα. Ψάχνει ένα διάδρομο να κάνει το σουτ. Γυρίζει ο Ζαϊρή. Μαρκάρει ξανά. Μπαλαβγαίνει στο Βενετίδη. Ο Ζεβλάκοφ με το γόνατο. Ο Ντουντού δεν μπορεί. Αμπου Χατζήρα το πλασέ. Κοντά στην αιστεία του Νικοπολίδη, αλλά ο goalkeeper του Ολυμπιακού έλεγχε την πορεία της μπάλας. Στο 30, εδώ το σουτ από τον Αμπου Χατζήρα. Το βολέ του Νικοπολίδη. Ο Ρωμαίου με τον Ιγκλέσιας, ο Πάντος με τον Μετίν. Σέντρα επικίνδυνα, πέρασε από όλο τον κόσμο. Έφυγε out από τον Τουάμα. Το Γιανακόπουλος ήταν ο τελευταίος. Κανείς δεν πρόλαβε ούτε από τους επιτιθέμενους ούτε από τους αμυνόμενους. Είναι ο Τουάμα που είπαμε είναι από τους πιο παραγωγικούς και φυσικά ο πιο επικίνδυνος. Να δημιουργήσει ρήξεις από εκεί. Γι' αυτό και έχει αρκετά προβλήματα πάντως στο δεξί άκρο της άμυνας. Ολυμπιακού. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το Μετίν που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, αναγκαστικά έχουμε διακοπή στο παιχνίδι και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να πάμε ξανά μια βόλτα από τους πάγκους για να μάθουμε τι λένε οι προπονητές, τι σχεδιάζουν. Πάμε πρώτα στον Γιώργο Αργυρόγλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει πει κάτι ο Μαλίνος Σουσμίδης. Τώρα μιλάει στην γραμμή του πλαγιού μαζί με τον Ιγκλέσιας. Ωραία, ας πάμε στον Νίκο Καβαλά. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τον Τιμούρ και Τσπάγια είναι ο τρόπος που αναπτύσσει το Ολυμπιακός. Δεν του άρεσε καθόλου που κυρίως στο πρώτο 15 λεπτό προσπαθούσαν οι βαθιές μπαλιές από την άμυνα να βρουν το Μήτρογλου οι ποδοσφαιριστές του. Δείχνει σαφώς ικανοποιημένος με τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του μετά τον γκολ του Λεωνάρντο. Και το έχει πει αρκετές φορές ο Λεωνάρντο, να το επαναλάβουμε, να δίνει βοήθειες στο Μήτρογλου, να βγαίνει σε θέση δεύτερου φόρου. Λοιπόν, εμείς ξαναείδαμε τον γκολ του Λεωνάρντο, καθώς. Μένουν λιγότερο από 15 λεπτά κατά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με αυτό το γκολ. Στην απευθεία σύνδεση της Νόβα με το Αλκαζάρ. Της Νόβα που κάθε αγωνιστική, θυμίζω, προσφέρει 5 απευθείας μεταδόσεις. Αυτή την αγωνιστική ήταν 6 από τα 8 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός με τον Πάντο από δεξιά. Καλή είναι η σέντρα του Μήτρογλου. Ο Νταμπίζας έδιωξε. Ο Λεωνάρντο γυρίζει. Ο Μαρέσκα στην κίνηση. Εντυπωσιακό γκολ. Ένα γκολ θαύμα από το Μαρέσκα. 2-0. Μεγάλο γκολ έκανε εδώ ο Ιταλός. Στην κίνηση όπως του ήρθε η μπάλα και ραυνοβόλησε το Μάλαρτς. Και πετυχαίνει το 2-0 για τους Ερυθρόλευκους στο Αλκαζάρ. Ξανά εδώ η φάση. Κοιτάξτε, ο Λεωνάρντο που σηκώνει και όπως έρχεται η μπάλα στο Μαρέσκα. Τη στέλνει στο παραθυράκι της εστίας του Μάλαρτς. Φυσικά δεν θα μπορούσε να έχει καμία αντίδραση εκεί ο Πολωνός goalkeeper της Λάρισας. Ο Ολυμπιακός με αυτό το πανέμορφο γκολ κάνει 2 τα τέρματά του στο Αλκαζάρ. Εδώ ο σκόρερ, ο Μαρέσκα. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου.
Αμέσως μετά την επίδειξη του δεύτερου τέρματος από τον Ολυμπιακό, ο Μαρίνος Ζουνίδης σηκώθηκε, πλησίασε γραμμή και με χειροκροτήματα προσπάθησε να σηκώσει την ψυχολογία των παιχτών του. Ελάτε, πάμε, δεν πειράζει, φώναξε χαρακτηριστικά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Ολυμπιακός με τη στόχα της μεγάλης ομάδας και της εμπειρίας των παιχτών του έχει φτάσει σε αυτό το 2-0. Γιατί παρά την πίεση που δέχτηκε από τη Λάρισα στο ξεκίνημα του ημιχρόνου και με τη βοήθεια του κόσμου φυσικά, ανταπεξήλθε και σε διάστημα 10 λεπτών από το 22 στο 32 έχει καταφέρει να πετύχει 2 γκολ. Μάλιστα το δεύτερο, ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα. Αυτό του Μαρέσκα. Ντουντού. Φάουλ από τον Μπουκουβάλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε την αντίδραση του Τιμούρ και Τσπάγια που πηγαίνει ξανά προς τον πάγκο του και φωνάζει στους παίχτες του να κρατήσουν την μπάλα, Νίκο. Τραυματίζει τον Τιμούρ και Τσπάγια. Τα λάθη, τα εύκολα λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής και κυρίως από τον Ντουντού, αν κρίνουμε τις αντιδράσεις του Τιμούρ και Τσπάγια, ο οποίος όταν είδε αυτό το εκπληκτικό γκολ από τον Μαρέσκα, έπιασε το κεφάλι του με τα δύο χέρια και είπε τι έβαλε. Ναι, παρότι το γεγονός, θέλω να πω ότι ο Ντουντού είναι βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό και μέχρι στιγμής δεν είναι σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Ο Ολυμπιακός βρίσκει τρόπους και λύσεις να διασπά την άμυνα της Λάρισας. Και μάλιστα με δύο γκολ πριν από τη λήξη του ημιχρονού. Νταμπίζας. Μπουκουβάλας. Χαμηλά θέλησε να περάσει την μπάλα για τον Αμπουχατζήρα. Είναι για τον Ολυμπιακό. Ξανά εδώ το γκολ του Μαρέσκα, νομίζω ότι όσο φορές και να το δει κανείς δεν το χορταίνει, είναι από αυτά τα γκολ που θέλει να βλέπει ο κόσμος στα γήπεδα. Το εξωτερικό φάλτσο σε ένα σημείο που επαναλαμβάνω ότι ο Μάλλαρς δεν είχε καμία τύχη. Βενετίδης. Ιγκλέσιας ψάχνει το Γιαννακόπουλο, βγήκε δυνατά ο Ραούλ, μπράβο. Μπουκουβάλας ψάχνει ένα στρίμα. Βέβαια έχει πέσει πολύ τώρα η ψυχολογία και των ποδοσφαιριστών της Λάρισας και το γήπεδο έχει παγώσει μετά από αυτά τα δύο γκολ. Και λογικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βενετίδης. Άλλαξε με τον Τουάμα. Πάντως με την σέντρα του Τουρκού. Χαμηλά για τον Αμπουχατζήρα. Μακάρι ο Ραούλ, μπράβο, θέλει να γυρίσει ο Αμπουχατζήρα. Φέρε στο αριστερό, μια στο δεξί, σουτ δεν έκανε ποτέ όμως. Και μοιραία η μπάλα απομακρύνεται, μοιραία για τη Λάρισα βέβαια. Φωνάζει ο Ζουνίδης, γιατί δεν δίνει την μπάλα ο Αμπουχατζήρα. Λάρισα ξανά στο προσκήνιο, με το Βενετίδη να βγάζει σέντρα για τον Γιαννακόπουλο. Τον έχει αφήσει ο Ραούλ Μπράβο, καθώς έχει συγκλίνει. Η σέντρα επικίνδυνα περνάει και από τον Νικοπολίδη. Φεύγει έξω στο 36. Ξανά εδώ. Το γέμισμα από τον Γιαννακόπουλο, ο Νικοπολίδης έκανε να βγει, παρασυρωμένος ίσως, γιατί δεν είχε δει την κίνηση και του Αμπουχατζήρα και του στόπερ που βγήκε μαζί του, του Ζευλάκοφ. Μπαλακίδησε έξω, πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου, που επιτακτικά έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, για τις παρατηρήσεις στον Αμπουχατζήρα, να είναι λιγότερο ατομιστής, ενώ λίγο νωρίτερα έκανε παρατηρήσεις στους μέσους και στο Ρωμαίο και στον Ιγκλέσιας να πέσουν περισσότερο με τα άκρα, δηλαδή να πασάρουν από τα πλάκια και κυρίως στο Στέλιο Γιαννακόπουλο, όπου δεν έχει πάρει και πολλές μπαλιές στο πρώτο μήχρονο. Του άμα άφησε στον Αράμπ του Μαροκινού. Βενετίδης που κάνει άλλη μια κούρσα από αριστερά και έχει και χώρο. Τρέχει όμως εδώ το Μετίν. Χαμηλά ο Ζευλάκοφ του κόβει την μπάλα. Στο πλάγιο. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 2-0 Ολυμπιακός προηγείται της Λάρισας. Με τα γκολ του Λεωνάρντο και του Μαρέσκα. Του άμα. Καλή τοποθέτηση αμένα του Ολυμπιακού. Που εδώ με το Ζαϊρί πάει να βγει ξανά σε κόντρα. Μαρέσκα, φυσικά υπάρχουν κενά τώρα στην άμυνα του Θεσσαλών, καθώς δύσκολα μπορεί μια ομάδα να αντέξει ένα τέτοιο ρυθμό. Η Λάρισα που αναγκασμένη είναι να βγει μπροστά μετά από αυτό το 2-0. Αλλά κοιτάξτε εδώ πόσοι χώροι δημιουργούνται για τον Ολυμπιακό. Σεντράριο Ζαϊρί, ο Νταμπίζας δύσκολα. Ο Μήτρογλου γυρίζει στον πάντο.
πάντως που έχει πολύ χώρο μπροστά του. Αφήνει για το Μαρέσκα. Ξανά πάντως πιέζουν εκεί οι παίκτες της Λάρισσας. Ο Μαρέσκα για τον Λεντέσμα που βρήκε το χώρο, έχει τον Ιγκλέσιας μπροστά του. Η πάσα του για τον Μήτρογλου δεν την κατάλαβε ο κυνηγός του Ολυμπιακού, γι' αυτό το λόγο δεν την κυνήγησε. Πίστευε ότι κάποιος έβγαινε από αριστερά. Έτσι ο Νταμπίζας απομακρύνει και ο Μέλμπεργκ που σταματάει εκεί την προσπάθεια των Θεσσαλών να χτίσουν μια επίθεση, ώστε να δώσει και δυνατότητα στους συμπαίκτες του να γυρίσουν στην άμυνα και να οργανωθούν. Ιγκλέσιας. Βαλιά του Ρωμαίου. Ο Τουάμα είναι από εκεί. Κλείνει σωστά και ο Ζαϊρή και ο πάντως Βενετίδης πήρε ο Ζαϊρή. Αλλάζει με τον Ντουντού, καλύπτει ο Αράμπ. Βενετίδης ξανά. Ρωμαίου. Δεν έχει φάνε και πολύ στο παιχνίδι. Ξανά ο Ρωμαίου. Σηκώνει, αλλάζει μάλλον στην άλλη πλευρά για τον Γιαννακόπουλο. Έχει το Λεωνάρντο και ο Ραούλ Μπράβο. Από εδώ ανεβαίνει και ο Μπουκουβάλας. Και είναι 2-2. Από τα πόδια του Ραούλ Μπράβο η μπάλα βγαίνει εκτός. Ιγκλέσιας. Νταμπίζας χαμηλά. Ο Γιαννακόπουλος. Ο Ρωμαίου. Ο Μετίν σηκώνει. Υπάρχει offside. Στο βάθος ψωμένη σημαία του βοηθού. Όλα αυτά στο 40, καθώς απομένουν πλέον 5 λεπτά κατά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει να πω ότι εδώ και αρκετή ώρα παρατηρώ μια μετακίνηση φιλάθλων στην απέναντι πλευρά της εξέδρας. Χωρίς οφείλω να ομολογήσω να έχω αντιληφθεί εδώ είναι το offside. Που οφείλεται αυτή η αναστάτωση και η αναταραχή. Και βλέπω και μια δημιουργία των ΜΑΤ. Ελπίζω όλα να συνεχιστούν καλώς. Εδώ ο Μήτρογλου ανάμεσα σε Μάλαρτς και Αράμπ. Καθαρίζει ο Πολωνός goalkeeper και πετάει την μπάλα προς τα έξω. Όλα αυτά στο 40. 2-0 Ολυμπιακός. Με τα γκολ του Λεωνάρντο στο 22 και του Μαρέσκα στο 32. Ζεβλάκοφ, μια παλιά για τον Λεωνάρντο που θέλει να τρυπώσει ανάμεσα στους δύο στόπερ εκεί. Από το κεφάλι του Νταμπίζα μπάλα έφτασε στα χέρια του Μάλαρτς. Αυτό το προηγούμενη περίπτωση offside. Ραούλ Μπράβο. Μαρέσκα. Θα γυρίσει πίσω στο Μέλμπεργκ. Αυτός αλλάζει με τον Ζεβλάκοφ. Ανεβαίνει ο Μετίν. Μαρέσκα για τον Νικοπολίδη. Πάντως Ζεβλάκοφ. Ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Ο Μαρίνος Ζουνίδης έκανε έντονες παρατηρήσεις στον Ρωμαίου, γιατί κανονικά αυτός μαρκάρει τον Μαρέσκα. 2-3 φορές έχει ξεφύγει από την επιτήρησή του ο Ιταλός και έτσι ο Ζουνίδης σηκώθηκε από τον πάγκο και έκανε παρατηρήσεις στον ποδοσφαιριστή. Λεντέσμα για τον Μαρέσκα. Ο Μέλμπεργκ ζητάει ο Μήτρογλου. Ο Μέλμπεργκ σπανίως ανεβαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Εδώ βρήκε το συμπαίχτη του. Ξανά ο Μέλμπεργκ για τον Λεωνάρντο που γυρίζει το σούτ. Διώχνουν οι αμυντικοί της Λάρισσας, ενώ περίμενε και ο Ντουντού τη σέντρα. Ο Λεντέσμα θέλει να επαναφέρει. Από τα δικά του πόδια όμως η μπάλα έφυγε μακριά στο πλάγιο. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Μέλμπεργκ και με ταχύτητα ήρθε ο Λεωνάρντο, αλλά στο γύρισμά του η μπάλα βρήκε στα σώματα. Βέβαια έδιωξε, βρήκε στο σώμα του Αράμπ και στη συνέχεια έδιωξε ο Ιγκλέσιας. Αράμπ για τη Λάρισα που προσπαθεί να συνέλθει. Λεωνάρντο
Μητρογλου. Γύρισε για τον Ζαϊρή, πήρε ο Λεντέσμα. Ανεβαίνει και ο Ραούλ Μπράβο, καθώς υπάρχει βεβαίως τώρα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και άνεση, δεν υπάρχει και το άγχος του μην μείνει εκτεθειμένη η ομάδα πίσω. Σαφέστατα είναι πιο ελεύθερες πλέον οι κινήσεις τους. Ντουντού ανέβηκε. Εδώ είναι ο Ντουντού, τώρα που πήρε από το Ζαϊρή. Μητρογλου. Λεντέσμα. Ραούλ Μπράβο που θέλει να πάρει την ευθεία από τον Γιαννακόπουλο, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα. Έχοντας πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του εδώ, Ραούλ Μπράβο, αλλά ήταν εκεί κοντά η γραμμή του πλαγιού. Και τώρα επιστρέφει στη θέση του. Όλα αυτά καθώς πάμε να μπούμε πια στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, στο Αλκαζάρ, στην απευθείας μετάδοση της Νόβα. 2-0 θυμίζω ο Ολυμπιακός προηγείται της Λάρισας. Βενετίδης βρήκε πολύ γήπεδο μπροστά του, χώρο για να κατέβει. Με την... Ξανά ο Βενετίδης. Γυρίζει ο Ζαϊρή. Με καθυστέρηση βέβαια. Ο Βενετίδης εδώ βγάζει τη σέντρα. Ο Μέλμπεργκ έχει πολύ καλή τοποθέτηση. Θα απομακρύνει. Ντουντού. Έβγαλε στον πάντο παρά το φάουλ που του έγινε και από τον Ιγκλέσιας. Ο Μήτρογλου δεν μπορεί, ήθελε την μπάλα χαμηλά. Η Λάρισα με τον Νταμπίζα στις τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Νταμπίζας που γεμίζει. Ο Νικοπολίδης μαζεύει. Υπήρχε και μια υπόδειξη για offside στον Αμπουχατζήρα. Ούτως ή άλλως η μπάλα έφτασε στα χέρια του goalkeeper του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ντουντού εδώ για το Μαρέσκα. Ραούλ Μπράβο. Ψύχραμα στο χώρο. Κινούνται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Λεντέσμα αφήνει στο Μέλμπεργκ για να αποφύγουν την πίεση των γηπεδούχων. Ζαϊρή. Ξανά ο Μέλμπεργκ. Μπάλα βγαίνει στον πάντο. Πάει ο Ζαϊρή κοντά του και ο Ντουντού για να αλλάξουν. Πήρε ο Ζαϊρή. Ανοίγει το διασκελισμό του. Βγάζει μια πολύ έξυπνη μπάσα κατά τον πάντο που είναι έτοιμος για να κάνει τη σέντρα με το αριστερό που δεν είναι και το καλύτερό του. Πάντως που πιέζει πάνω στον Τουάμα για να κλέψει και τελικά βγάζει την μπάλα έξω με τη συμπλήρωση του πρώτου 45 λεπτού στο παιχνίδι. Ένα λεπτό θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο πάντως γυρίζει στην αμυνά του και η Λάρισα που οργανώνει μια από τις τελευταίες επιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο με τον Τουάμα. Γιαννακόπουλος. Απέφυγε το Ραούλ Μπράβο, έβγαλε και τη σέντρα. Είναι μακριά ο Μπουχατζήρα, δεν ακολουθεί ο Μετίν και πολύ πίσω πια ο Τουάμα. Ο πάντος βγάζει. Ζαϊρή που κράτησε και πήρε το πλάγιο. Ο Κετσπάγια. Με χαρακτηριστικές οι κινήσεις του. Ζητά ηρεμία. Συνιστά ηρεμία στους παίκτες του καθώς τελειώνει το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά σε αυτό το πρώτο μέρος. Ζαϊρή. Μαρέσκα. Δεν θα αφήσει ο Κάκος να συνεχίσει το παιχνίδι παρά τις διαμαρτυρίες εκεί και του Ντουντού που έβγαινε σε κόντρα και του Μαρέσκα. Σταμάτησε το παιχνίδι. Τέλειωσε το ημίχρονο. Εδώ ο Τιμούρ Κετσπάγια σαφέστατα ικανοποιημένος από την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Εδώ φάση των δύο γκολ. Το πρώτο από τον Λεονάρντο στο γύρισμα του Ζαϊρή. Και αφού ο Μήτρογλου και πήγε πολύ σωστά και γίνει στήριγμα σε μια γρήγορη αντεπίθεση του Ολυμπιακού στο 22. Έγινε έτσι το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Και το 2-0 ήταν αυτό εδώ το γκολ, το μονοκόμματο σουτ από τον Μαρέσκα που έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Μάλαρτς και έγινε το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ένα πρώτο ημίχρονο που η Λάρισα βγήκε και πάτησε την μπάλα, προσπάθησε να κλείσει πίεση στον Ολυμπιακό, δημιούργησε μια ευκαιρία με το Μετίν, είχε και ένα σούτ με τον Τουάμα που έφυγε μακριά. Ο Ολυμπιακός ισορρόπησε στη συνέχεια και με την ποιότητα των παιχτών του, την κλάση και τη στόφα των ποδοσφαιριστών του, ήταν αυτός που έβγαλε τα δύο γκολ με τον Λεονάρντο, θυμίζω, στο 22 και με τον Μαρέσκα στο 32. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα είμαστε ξανά εδώ σε λίγο μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
Γυρίσαμε στο Αλκαζάρ για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Λάρισας με τον Ολυμπιακό. 2-0. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται μέσα σε διάστημα 10 λεπτών, έκαναν αυτή τη διαφορά. Εκμεταλλευόμενοι τα κενά που βρήκαν στην άμυνα της Λάρισας, κυρίως από τις πτέρυγες, από την πλευρά του Ζαϊρή δηλαδή, του Λεωνάρντο, και φυσικά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, αφού συνήλθε από ένα κακό ξεκίνημα, πάτησε καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Εκμεταλλεύτηκε, παραλαμβάνω, και τον ενθουσιασμό της Λάρισας, η οποία παρασύρθηκε και βγήκε σε ένα παιχνίδι πολύ πάνω από τη μεσαία γραμμή και προηγείται ήδη 2-0. Ο Κετσπάγια έχει κάνει ήδη μια αλλαγή. Φαίνονταν ότι το μοναδικό πρόβλημα που είχε ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά, από το 15 λεπτό και μετά, ήταν το δεξί άκρο της άμυνάς του, δηλαδή ο Πάντος. Έτσι αντικατέστησε τον Τάσο Πάντο. Αντικατέστησε τον Τάσο Πάντο με τον Γκαλίτσιο. Αυτό θα κάνει στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή. Ο Πάντος που και κάρτα είχε και που προτιμά τον Γκαλίτσιο ο Κετσπάγια. Υποθέτω γιατί είναι πολύ επιρρεπής στο φάουλο πάντως. Ήταν πολύ επιρρεπής στα φάουλα στο πρώτο ημίχρονο και φοβάται μήπως μείνει με 10 παίκτες στη διάρκεια του παιχνιδιού. Γι' αυτό τον αποσύρει και ρίχνει στο παιχνίδι τον Γκαλίτσιο Τζούνιορ, το μικρό Γκαλίτσιο, για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιώργος Αργυρόγλου έχει ζητήσει το λόγο για να τον ακούσουμε. Χωρίς αλλαγές η ΑΕΛ στην επανάληψη, με τους 11 που ξεκίνησε το παιχνίδι συνεχίζει ο Μαρίνος Ζουνίδης. Ωστόσο έχουμε μια εσωτερική αλλαγή. Ο τεχνικός της Λάρισας έδωσε εντολή στον Ντουάμα να περάσει σαν κεντρικό σκάφε και ζήτησε από το Μετή να παίξει από τα αριστερά. Λάρισα έχει τη σέντρα με το Βενετίδη εδώ. Αλλάζει στο Μετίν που, όπως ακούσατε από τον Γιώργο Αργυρόγλου, θες στην αριστερή πλευρά. Πήγε του άμα πίσω από τον Αμπουχατζήρα. Και ο Νταμπίζας στον Μπουκουβάλα. Γιαννακόπουλος αναγκάζεται να γυρίσει πολύ πίσω και φυσικά υπό την πίεση του Ραούλ Μπράβο θα αφήσει για τον Μάλαρντς. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τη διάταξη των δύο ομάδων και οι δύο προπονητές σε 4-2-3-1. Έχουν Βενετίδης. Του άμα. Καλή κάλυψη έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στην ανασταλτική του λειτουργία ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε εκείνο το πρώτο 15 λεπτό που αντιμετώπισε τα προβλήματα, στη συνέχεια δεν έδωσε δικαιώματα. Βελτιώθηκε πολύ δηλαδή. Γκαλίτσιος για το Μήτρογλου. Είναι με τον Αράμπ στην πλάτη και το Βενετίδη μπροστά. Έπεσαν και οι δύο πάνω του και πήρε φάουλ. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ σε θέση μέσα δεξιά, όπως αναβαίνουν οι Ερυθρόλευκοι, με το Ζαϊρή να πηγαίνει στην μπάλα. Και παίχτες πολλούς να ανεβαίνουν. Μέλμπεργκ, Ραούλ Μπράβο, Ντουντού και φυσικά ο Μήτρογλου. Στο 47, φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Ζαϊρή στην μπάλα και τον Γκαλίτσιο να είναι κοντά. Χαμηλά ο Ζαϊρή. Το φάουλ έγινε κόρνερ, παρά το γεγονός ότι δύο παίκτες της Λάρισας βγήκαν πάνω στην μπάλα. Ένας από αυτούς ήταν ο Ρωμαίου, δεν μπόρεσαν να τη συγκρατήσουν. Έτσι ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα ακόμα στημένο. Με το Ζαϊρή. Θυμίζω ότι ο Ζουνίδης έχει συστήσει μεγάλη προσοχή στα στημένα του Ολυμπιακού, γιατί έχει ψηλώσει σαν ομάδα με τις μεταγραφές και του καλοκαιριού και είναι όπλο για τους Ερυθρόλευκους. Κτελεί ο Ζαϊρή. Καλοχτυπημένο είναι. Ο Ιγκλέσιας έχει γυρίσει. Ο Μήτρογλου δεν μπήκε καν στη μονομαχία. Βγάζουν οι Λαρισαίοι με το Μετίν να παίρνει και το Βενετίδη να κοιτάζει μπροστά. Ραμπουχατζήρα και ο Γιαννακόπουλος δεξιά. Η μπάλα πάει στο Γιαννακόπουλο. Είναι δυνατή μεταβίβαση του Βενετίδη. Παρ' όλα αυτά ο Γιαννακόπουλος θα την προλάβει. Έχει το Λεωνάρντο μπροστά του. Δεν έχει γυρίσει ο Ραούλ Μπράβο. Γιαννακόπουλος χαμηλά. Μετίν κέρδισε μια κόντρα. Πήγε να κάνει και μια προσποίηση πάνω στο Ζεβλάκοφ που δεν του βγήκε. Γυρίζει και ο Ντουντού και βοηθάει στο μαρκάρισμα. Και βγάζει ο Ολυμπιακός άμυνα με το Μήτρογλου εδώ. Ζαϊρή. Γκαλίτσιος έχει πρόβλημα με τα παπούτσια του. Και βρίσκεται εκτός γηπέδου. Και αλλάζει.
Έλα, Νικό. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Εδώ και ένα λεπτό ο Ολυμπιακός παίζει με παίκτη λιγότερο, γιατί έπρεπε να αλλάξει παπούτσια ο Γκαλιτσίος. Είναι δυνατόν να μπήκε με λάθος παπούτσια πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι? Δεν ρωτάω για να απαντήσεις εσύ, βεβαίως. Λοιπόν, Ζαϊρή, φάουλ από τον Τουάμα. Θα μπήκε ο Γκαλιτσίος. Ο Τουάμα. Με τον Ζεβλάκοφ στο φάουλ Ολυμπιακός. Προηγουμένως ο Μετίν έγινε επικίνδυνος, αλλά πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω, δηλαδή να αποφύγει και τον Ζεβλάκοφ για να βρει ελεύθερο το πεδίο απέναντί του στην εστία του Νικοπολίδη. Ο Ζεβλάκοφ που πάει πολύ καλά και σαν στόπερ σήμερα δίπλα στο Μέλμπερκ. Χαμηλά έκανε την προβολή και από μάκρυνε. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Αγγυρόγλου. Ο Στέλιος Βενετίδης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Στο τελευταίο διάστημα χωλήνει. Το ρώτησε λίγο νωρίτερα ο Μάνος Ζουσνίδης αν μπορεί να συνεχίσει. Δεν αποκλείεται, του είπε προς στιγμήν ο Βενετίδης. Λοιπόν, όπα τώρα, γιατί έχουμε πολλούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Κάρτα στον Ικλέσιας. Έχει μείνει ο Ντουντού κάτω. Σηκώθηκε. Ο Βενετίδης που δεν είναι έτοιμος βεβαίως. Έτσι το γνωρίζει ο Ζουνίδης. Εδώ η προσποίηση του Ντουντού, το φάουλ του Μετίν. Ο Ντουντού σηκώθηκε. Ο Βενετίδης βεβαίως δεν θέλει να ρισκάρει περίπτωση υποτροπής του. Έτσι. Θυμίζω ότι ο Βενετίδης έχει δώσει ένα πρόβλημα στο χόνδρο το καλοκαίρι, δεν μπορεί να κάνει προετοιμασία. Έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα, άργησε να ενσωματωθεί. Εδώ το φάουλ του Μαρέσκα. Ο Μέλμπερκ πήγε για την κεφαλιά, αλλά κατέβασε τον αντίπαλό του αντικανονικά και καταλόγησε φάουλ. Ο Κάκος, ο αντίπαλος του Μέλμπερκ, εν προκειμένου, ήταν ο Νταμπίζας. Και εδώ το μαρκαρίσμα που στήχησε την κίτρινη κάρτα στον Ικλέσιας. Με τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο, Μέλμπερκ, ο Γιαννακόπουλος γυρίζει. Ο Τουάμα, συγγνώμη, ο Γιαννακόπουλος. Ζαϊρή. Ανοίγει το παιχνίδι στον Γκαλίτσιο. Ζητάει ο Ντουντού, τον ίδιο ο Γκαλίτσιος. Ο Ντουντού βγαίνει με παρέα πάνω στην μπάλα, δηλαδή τον Άραμπ και τον Ικλέσιας. Του πήρε ο Μαροκινός και στη συνέχεια κέρδισε και έξυπνα αυτό το φάουλ από τον Βραζιλιάνο στη γωνία του κόρνερ. Λοιπόν, ο Ζουνίδης έχει ένα διάλογο με τον Βενετίδη για το κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει. Υπάρχει και ο Κατσιαρός στον πάγκο. Ένα από τα προβλήματα του Ζουνίδη είναι το γεγονός ότι είχε αρκετούς τραυματίες στην προετοιμασία, ότι το ρόστερ της ομάδας δεν συμπληρώθηκε γρήγορα, ότι υπήρχε και ένας στόχος για πρόκριση στο Europa Cup, ελπίζω να το λέω σωστά, Europa Cup είναι, το παλιό UEFA, ο οποίος δεν επιτεύχθη. Ραούλ Μπράβο, φάουλ που κερδίζει ο Λεωνάρντο. Τώρα βέβαια θα μετρήσουν και δυνάμεις των δύο ομάδων, περισσότερο από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Ξεχνάμε ότι η Λάρισα έκανε και ένα εξαντλητικό πρωτομερός πηγαίνοντας πολλές φορές μπροστά και αναγκαζόμενη μετά να κάνει επιστροφές οι οποίες θα στήξαν σε δυνάμεις τους παίχτες της. Η Europa League, όχι η Europa Cup. Έτσι. Έτσι είναι σωστή την ονομασία, το UEFA. Λοιπόν, ο Ζαϊρή πολύ ψηλά πάνω από την αιστεία του Μάλαρτς. Και από τον Πολωνό στον Αράμπ. Λάθος πάσα. Γκαλίτσιος. Σε ένα γήπεδο που έκανε μεγάλη καριέρα ο μπαμπάς. Γκαλίτσιος, ο Γιάννης. Και που ολόκληρη η Λάρισα γνώρισε ανεπανάληπτες τιμές στα μέσα της δεκαετίας του 80. Μια από τις καλύτερες ομάδες που έβγαλε ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Ναι, αλλαγή για τη Λάρισα, αυτή που λέγαμε λίγο νωρίτερα, Μανώλη. Ο Κατσιαρός θα περάσει στον αγώνα στη θέση του Στέλιου Βενετίδη που έσφιξε τα δόντια, αλλά είδε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν ήθελε να ρισκάρει ο Μανώλης Ζουνίδης υποτροπή και γι' αυτό θα τον βγάλει από τον αγώνα. Ο Μαρέσκα γυρίζει εδώ στον Μέλμπερκ. Ραούλ Μπράβο. Λεωνάρντο που έκανε καλή κίνηση στο χώρο. Μήτρογλου που έχει βγει μακριά από την περιοχή. Ο Ραούλ Μπράβο με τη μία τη σέντρα του. Ο Ικλέσιας που πολλές φορές αναγκάζεται να γυρίσει και αυτός για να παίξει μαζί με το στόπερ. Απομάκρυνε. Μέλμπερκ, τραχυσωμένη σημαία από τον βοηθό που δίνει τη φάουλ. Μάλλον εδώ είναι έτοιμος ο Κατσιαρός.
αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του Μαρίνου Ζουνίδη στο παιχνίδι. Τώρα ζητούν από τον πάγκο της Λάρισσας να μπει ο ποδοσφαιριστής. Φεύγει ο Βενετίδης στο 9 του Δευτέρου, στο 54, χειροκροτούμενος από τον κόσμο. Έσφιξε τα δόντια ο αμυντικός της Λάρισσας. Τόσο μπορούσε, τόσο έπαιξε. Έκανε και πολλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο επιθετικά. Προσπάθησε και να βοηθήσει από την πλευρά του. Παραχωρεί τη θέση στον Κατσιαρό. Γιανακόπουλος. Του άμα βγήκε γρήγορα ο Γκαλίτσιος. Ο Μήτρογλου πήρε μια κεφαλιά, περισσότερο για να απομακρύνει την μπάλα. Με καθυστέρηση ο Αράμπ θα γυρίσει στον Μάλαρντ. Μιακός που είναι σε στάση αναμονής, περιμένει δηλαδή τη Λάρισα σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στη μεσαία γραμμή. Μπουκουβάλας χάνει μέσα από τα πόδια. Προβληματισμένος ο Μαρίνος Ζουνίδης. Έπεσε ο Μήτρογλου κάτω, γυρίζει και κοιτάζει και προς τον Κάκο. Και κυρίως γιατί του υποδεικνύει να συνεχίσει το παιχνίδι. Νταμπίζας δεν σιγουρεύει προς τον Τουάμα. Βγαίνει ο Ζαέρη. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί ξανά το χώρο. Πολύ καλό είναι το πλασέ του. Δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 55. Από το πανέξυπνο αυτό πλασέ του Ζαϊρή, τη Λόμπα δηλαδή, άφησε άγαλμα τον Μάλαρτς. Όμως εδώ είναι που λέμε ότι η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Βρήκε στο δοκάρι της εστίας της Λάρισσας, από μακρινή απόσταση 25 μέτρα αυτό το εξωτερικό φάλτσο σούτ εδώ του Ζαϊρή, που είδε τον Μάλαρτς προς τα έξω, θέλει να τον κρεμάσει. Το έκανε, αλλά το δεξί δοκάρι είπε όχι στο τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Με την ξανά Ολυμπιακός με Λεντέσμα και Ζαερή, φανερό είναι ότι θέλει να ρίξει σε παγίδα τους γηπεδούχους, δηλαδή να τους αφήσει το χώρο να κατέβουν και μετά να εκμεταλλευτεί τα λάθη τους για να χτυπήσει την αντεπίθεση. Έτοιμος είναι ο Ντιόγο να μπει στο παιχνίδι. Λεντέσμα για τον Ζαερή. Ο Γκαλίτσιος που πήρε το χώρο από δεξιά. Σύντρα του κόπηκε από τον Αράμπ. Ο Τουάμα θα διώξει όπως όπως. Λάθος κοντρόλ, κακό κοντρόλ από τον Αμπουχατζήρα που δεν είχε αντίπαλο κοντά και έτρεξε να το διορθώσει ο ίδιος. Κατσιαρός. Λεντέσμα, Μέλμπεργκ, Γκαλίτσιος και ξανά ο Λεντέσμα για τον Μαρέσκα που κλείστηκε εκεί και έχασε την μπάλα και τώρα παίρνει ο Ρωμαίου και αφήνει στο Γιανακόπουλο. Θα βγάλει το Μήτρογλου για τη σπαγιά. Αυτή θα είναι η δεύτερη αλλαγή του. Ραούλ Μπράβο κερδίζει τον αντίπαλό του και φεύγει απέναντι σε πολύ χώρο. Ο Μαρέσκα επιχείρησε να του περάσει ξανά την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Ζαϊρή. Κράτησε παρά την πίεση. Η σέντρα του κόβεται εύκολα με το στήθος από το Νταμπίζα. Ιγκλέσιας στον Κατσιαρό. Κατσιαρός που έχει δυνάμεις. Απέφυγε τον Ζαϊρή και ανοίγει στον Μετίν. Κυνηγάει ο Λεντέσμα. Του πήρε από πίσω την μπάλα. Με αυτό το τάκλιν. Και τσπάκια είναι εκνευρισμένος, νομίζω από τα λάθη των παιχτών, έτσι δεν είναι Νίκο? Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι λέει, γιατί μιλάει στη μητρική του γλώσσα. Λοιπόν, έτοιμο να μπει ο Ντιόγο. Ο Γιώργος Αργυρόγλου έχει το λόγο όμως. Θα περάσει και ο Σίμιτς στον αγώνα, θα είναι η δεύτερη αλλαγή της Λάρισσας. Ο Μαρίνος Ζουνίδης θα περάσει λοιπόν τον Σέρβο στον αγώνα. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος ποδοσφαιριστής θα φύγει. Λοιπόν, από τον Ολυμπιακό φεύγει ο Μήτρογλου, είπαμε. Στο 58. Περνά στο παιχνίδι ο Ντιόγο. Και θα βγάλει τον Μπουκουβάλα ο Μαρίνος, ο Ζουνίδης. Έλα Γιώργο, πες μας ποιον. Δεν είναι ο Μπουκουβάλας. Ο Ρωμαίου είναι. Ρωμαίου. Λοιπόν, δεν μπορούσα να βγάλει τον Μπουκουβάλα γιατί δεν είχε δεξιμπάκ εκεί. Βγάζει τον Ρωμαίου. Περνά το Σίμιτς. Το Σίμιτς που τον πήρε η Λάρισα από τον Όφη. Όπως και το Μάλαρτς. Μιακός εκτέλεσε το φάουλ με τον Ντουντού.
που δοκιμάζει από μακριά να απειλήσει χωρίς προβλήματα όμως για την αστεία της Λάρισσας. Προηγουμένως γλίτωσε από το τρίτο γκολ από το πλασέ του Ζαϊρή. Νέκος που βρήκε σήμερα λύσεις στην υπόθεση του γκολ. Γιώργο, και τις βρήκε από το Ζαϊρή που βεβαίως η θέση του εκεί δεξιά είναι και αυτό αποκτήθηκε. Και από τον Λεωνάρντο που μπορεί να μην είναι η θέση του εκεί ακριβώς, αλλά βέβαια αποδεικνύει με τις εμφανίσεις του ότι μπορεί να παίξει. Ο Τουάμα ανοίγει, ο Κατσιαρός βγάζει σέντρα, ο Μετίν γυρίζει, ο Μέλμπεργκ έχοντας για άλλη μια φορά πολύ καλή τοποθέτηση διώχνει μακριά. Όλα αυτά καθώς σε λίγο θα συμπληρώσουμε μια ώρα παιχνιδιού στο Αλκαζάρ. Σίμιτς με τον Κατσιαρό, οι δύο αλλαγές του Ζουνίδη. Ο Κατσιαρός στο αριστερό τη σέντρα. Το κέρδος είναι ένα κόρνερ για την ΑΕΛ. Θα βρει και πάνω στον Καλίτσιο. Φωνάζει ο Νικοπολίδης στην αμυνά του και τσπάκια βγάζει. Είναι πολύ ως Ολυμπιακός πίσω στην περιοχή. Ο μακρύνει το Ζαϊρή, τον βγάζει έξω. Ο Τουάμα έξω θα βγάλει. Δεν είναι επιχείρηση απευθείας. Στο Μετίν. Μετίν έψαξε το διάδρομο εκεί. Ανάμεσα στον Μαράσκα και το Λεντέσμα δεν τον βρήκε. Και ο Ντιόγο κέρδισε φάουλ από το Σίμιτς. Με αυτό στο 60. Στην απευθείας μετάδοση της Νόβα με το Αλκαζάρ. Θυμίζω 2-0 ο Ολυμπιακός. Στο τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Τη οποία τα πιο σημαντικά παιχνίδια της ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και τώρα του Ολυμπιακού απολαύσατε από την Νόβα. 6 από τα 8 παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής καλύφθηκαν όπως θα καλύπτονται και τα περισσότερα από όλα τα μάτς του εφετινού πρωταθλήματος και των επόμενων τριών πρωταθλημάτων από την Νόβα. Θυμίζω τα ντέρμπι του Σεπτεμβρίου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άρης, ΑΕΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Παναθηναϊκός μόνο από την Νόβα. Διόγο. Γκαλίτσιος, Ζαϊρή. Μπαλά θα γυρίσει στο Ζευλάκοφ. Μέλμπεργκ. Ντουντού. Κάνε κίνηση ο Λεωνάρντο για να πάρει την μπάλα. Ο Ντουντού από μακριά δοκιμάζει να απειλήσει το Μάλαρντ, ο οποίος δεν έκανε μια σταθερή επέμβαση, αλλά χαμηλά δεν θα ήταν και πολύ σίγουρος. Βγήκε ο Μπουκουβάλας και μάζεψε. Κατσιαρός. Σίμιτς με δύναμη πήγε πάνω το Γκαλίτσιο, του πήρε την μπάλα. Παρότι δεν σιγούρεψε για το Λεντέσμα, βγήκε να καλύψει ο Μαρέσκα. Ζαϊρή. Γκαλίτσιος. Ξανά ο Ζαϊρή. Μέλμπεργκ και Μαρέσκα. Ντουντού. Ξανά ο Μαρέσκα. Έχει και αυτό το γκολ όνειρο στο 32. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Σέντρα για τον Ντουντού. Με το χέρι πήγε να πάρει την μπάλα για να μπει στην περιοχή. Το είδε ο Κάκος, έδωσε το φάουλ. Γρήγορα ο Νταμπίζας στο Γιαννακόπουλο. Η Λάρισα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλούς παίκτες πίσω. Ο Σίμιτς βρήκε το διάδρομο, έχει τον Γκαλίτσιο μπροστά του. Γυρίζει ο Ντιόγο και καταλογίζει φάουλ ο Κάκος. Φοβήθηκε ο Ντιόγο ότι ο Σίμιτς, έτσι όπως γύρισε ο Γκαλίτσιος, θα τον προσπερνούσε. Άπλωσε το πόδι, έδωσε ένα φάουλ στη Λάρισα σε καλό σημείο για απευθεία χτύπημα. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο αρχηγός του Ολυμπιακού, τον Νικοπολίδης. Φαίνεται εδώ ότι είναι σε ετοιμότητα. Η μπάλα είναι στημένη σε θέση μέσα αριστερά έξω την περιοχή. Είναι ο Τουάμα. Από εκεί με το αριστερό το πιο πιθανό είναι να γεμίσει και όχι να πάει σε απευθείας εκτέλεση. Γι' αυτό το λόγο πάει κοντά και ο Σίμιτς που είναι δεξιοπόδαρος, αλλά μάλλον φεύγει. Για να δούμε τι θα σκεφτούν οι παίκτες της Λάρισσας. Γι' αυτό εδώ το φάουλ που έχουν κερδίσει με τον Τουάμα. Με σέντρα η κεφαλιά προς τα έξω που μακρύνει ο Γκαλίτσιος.
Από τη στιγμή που πήγε ο Ντουάμα εκεί με το αριστερό, η μόνη του επιλογή ήταν αυτό που έκανε, να γεμίσει δηλαδή στον κόσμο εκεί στην περιοχή. Ο Μάλαρτς αφήνει στον Μπουκουβάλα. Πίσω από τον Γιαννακόπουλο, διεκδικείται όμως εκεί η μπάλα. Ο Μπουκουβάλας διορθώνει κάπως την κατάσταση. Από το λάθος γύρισμα του, Γιαννακόπουλου. Κατσιαρός. Ιγκλέσιας. Νταμπίζας. Από το κέντρο της άμυνας της Λάρισας προωθείται. Άλλαξε με τον Γιαννακόπουλο. Παίρνει ο Ιγκλέσιας. Σίγουρη πάσα αναζητούμενο για τη Λάρισα. Σωστά να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της. Σίμιτς. Ο Ντιόγο κάνει λάθος εδώ όμως το γύρισμά του προς τα πίσω. Το διορθώνει ο Ζεβλάκοφ. Έξαλλος είναι ο Κετσπάγια στον πάγκο. Ο Ντιόγο από τη μεσαία γραμμή πήγε να γυρίσει προς τον τερματοφύλακα. Την ώρα που έβγαιναν κάνα δύο ποδοσφαιριστές της Λάρισας και το γλίτωσε στον Ολυμπιακό Ζεβλάκοφ. Σίμιτς. Η σέντρα του διώχνει ο Ράουλ Μπράβο. Νταμπίζας για τον Μπουκουβάλα. Τουάμα. Κάθετα η πάσα. Ξανά ο Ζεβλάκοφ με τον Μπουχατζήρα και ο Μέλμπερ πιο μακριά. Για τη Λάρισα είναι η μπάλα. Η Λάρισα που πιέζει. Εδώ ξανά με τον Τουάμα. Από δεξιά χαμηλά η σέντρα, ο Μέλμπερκ απομακρύνει. Ο Μπουκουβάλας έρχεται, ξανά ο Ραούλ Μπράβο κερδίζει φάουλ. Όλα αυτά στο 65. Και ενώ υπήρχε μια αδυναμία εδώ από πλευράς Ολυμπιακού στο να φύγει η μπάλα από την περιοχή σε αυτή την πίεση που επιχείρησαν να κάνουν οι γηπεδούχοι. Αδυναμία που ξεκίνησε από το λάθος του Διόγου. Σε αυτό το γύρισμα προς τα πίσω στην άμυνα του Ολυμπιακού. Κετσπάγια φωνάζει σε Μαρέσκα και Λεντέσμα που είναι οι δυο αμυντικοί χαφ. Ο Νικοπολίδης που δώσε μπουκάλι νερό στον Αμπουχατζήρα, ένα πρόβλημα. Λεωνάρντο, ο Μετίν παίρνει. Ο Σίμιτς είναι αριστερά. Ακούστηκε ένα σφύριγμα από την εξέδρα. Έχουν ζητήσει οι άνθρωποι της Λάρισας κάποιος που έχει σφυρίχτρα να σταματήσει. Επίσης και ένα πρόβλημα ο Ιγκλέσιας. Γιώργο, τι γίνεται, ο Γιώργος Αργυρόγλου, μήπως έχει κάποιο νέο? Όχι, μπορεί να συνεχίσει. Αυτό ζήτησε ο Μαρίνος Ζουμίδης. Μάλλον ρώτησε ο Μαρίνος Ζουμίδης τον ποδοσφαιριστή αν μπορεί. Του είπε προς τη στιγμή ότι μπορεί. Να δούμε τώρα. Λοιπόν, 20 λεπτά συμπληρωμένα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 65-66 είμαστε πια. Είναι φανερό ότι αυτά τα δύο γκολ στο πρώτο μέρος, στο 22-32, έχουν επιδράσει καταλυτικά ως προς την εξέλιξη του παιχνιδιού. Να ξεστράφει μακριά από το Αλκαζάρ. Χάλασε ο καιρός το απόγευμα. Εδώ ήταν μια ζεστή μέρα. Υγρή βεβαίως, έχει υγρασία, ζέστη. Νταμπίζας με τον Ντουντού να ανοίγει στον Μπουκουβάλα. Το Λεωνάρντο έχει μπροστά του. Πάει και ο Μαρέσκα να κλείσει τον Γιαννακόπουλο. Τον αναγκάσει να γυρίσει πίσω στον Νταμπίζα. Νταμπίζας με τις πολλές δυνάμεις κατεβάζει την μπάλα. Με την πιεζόμενος από τον Ντουντού. Ξανά ο Τούρκος. Με τον Ραούλ Μπράβο μπροστά του. Του άμα, ο Λεντέσμα δίνει φάουλο κάκος. Ένα φάουλο που εκτελείται γρήγορα προς τον Κατσιαρό. Ο Κατσιαρός θα γεμίσει χαμηλά για τον Αμπουχατζήρα. Αυτός ανάμεσα σε δύο. Ο Του άμα, πολύ μακριά από την εστία του Νικοπολίδη. Στο 67. Εδώ, πορτιέρο του Ολυμπιακού, που απειλήθηκε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο διάστημα που η Λάρισα θέλησε να επιβάλλει το παιχνίδι της, να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα της έδρας, να ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό. Χωρίς όμως να τα καταφέρει. Κατσιαρός. Αράμπ. Ο Νταμπίζας είναι αυτός που κατεβάζει. Ξανά ο Αράμπ. Μια προσπάθεια να βρεθεί λύση, να περάσει μπάλα μπροστά με σιγουριά. Ο Γκαλίτσιος εδώ απέφυγε δύο αντιπάλους του.
Ντουντού, Διόγο, Γαλίτσιος. Υπάρχει προηγουμένος φάουλ στο Διόγο από τον Αράμπ. Άφησε πλεονέκτημα ο Κάκος. Μετά πήγε και του έβγαλε την κάρτα. Εδώ το φάουλ πάνω στον Βραζιλιάνο από τον Αράμπ. Ο Τουάμα, ο Αράμπ και ο Ιγκλέσιας, αυτοί που έχουν πάρει κίτρινες κάρτες. Για τη Λάρισα ο Πάντος, για τον Ολυμπιακό Πάντως που δεν είναι πια στο παιχνίδι. Έμεινε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια. Ζεβλάκοφ, Ζαϊρή, ανάμεσα σε 3-4 και Μάλαρτς. Και με τα χέρια ο γκολκίπερ της ΑΕΛ στον Κατσιαρό. Ο Αράμπ αφήνει στο Γιαννακόπουλο που γυρίζει πίσω για να οργανώσει, καθώς δεν μπορεί ούτε ο Ρωμαίου ούτε ο Ιγκλέσιας να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ρόλο, δηλαδή δύο αμυντικοί ουσιαστικά θα πρέπει να κατεβάζουν και την μπάλα. Κατσιαρός κοντραρίστηκε από το Ζαϊρή αντικανονικά, παίρνει φάουλ. Λίγο πριν το 70 στην απευθείας μετάδοση της Νόβα με το Αλκαζάρ, Λάρισα Ολυμπιακός 0-2 με τα γκολ του Λεωνάρντο και του Μαρέσκα από το πρώτο ημίχρονο. Μέκος είχε και δοκάρι με το Ζαϊρή στο 55, θυμίζω. Μπουκουβάλας, ο Γιαννακόπουλος στον Ιγκλέσιας. Κατσιαρός, Σίμιτς. Λάρισα γυρίζει την μπάλα. Δύσκολα όμως τον οργανωμένο Ολυμπιακό, μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Ολυμπιακός την περιμένει στο μισό γήπεδο να κλείσει τους χώρους και να εκμεταλλευτεί την κόντρα, την αντεπίθεση. Με την Γιαννακόπουλος αλλάζει για το Σίμιτς. Γυρίζει και ο Ζαϊρή να μαρκάρει, καθώς ανέβηκε ο Κατσιαρός. Ο Σίμιτς συγκλίνει, έκανε μια προσποίηση, έβγαλε την μπάλα έξω. Ιγκλέσιας με την σηκώνει στα χέρια του Νικοπολίδη, στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Αυτό το γέμισμα του Τούρκου, εκεί μήπως έβγαινε κάποιος από τους παίκτες της Λάρισας. Εδώ ο Κώστας Πλαδάκης, μπροστά του είναι ο Γιάννης Μόραλης. Παρακολουθούν στις εξέδρες των στεχέδων επισήμων το παιχνίδι. Ως το Αλκαζάρ. Ραούλ, μπράβο. Εύκολα εκεί πήραν οι αμυντικοί της ΑΕΛ με τον Νταμπίζα να ελέγχει. Γιαννακόπουλος. Ξανά ο Νταμπίζας. Αγέμισμα του Αράμπ πάνω στον Γκαλίτσιο που θα βγει να διώξει. Θυμίζω ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού στην εκπομπή Total Super League θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ρεπορτάζ από τη Λάρισα, δηλώσεις δηλαδή των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα τα γκολ της αγωνιστικής, τα στιγμιότυπα και το ρεπορτάζ από τα παιχνίδια που σας προσφέρει σήμερα η Νόβα απευθείας μετάδοση, δηλαδή της ΑΕΚ του Περιστέρη κοντρα στον Ατρόμητο, του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με το Λεβαδιακό, του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη και φυσικά είπαμε το ρεπορτάζ εδώ από τη Λάρισα. Με την έπεσε ο Νικοπολίδης, μπάλα έφυγε έξω. Το 72. Ξανά δε φάση. Και εδώ η αντίδραση του Τούρκου που καλά μπήκε από εκεί δεξιά. Δεν είχε, δεν θυμάμαι τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο να έχει φτάσει σε τέτοια θέση. Απέναντι στην εστία για άμεσο σουτ παίκτης της Λάρισας. Αυτά καθώς σε λίγο θα συμπληρώσουμε μισή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε για το 75 της αναμέτρησης. Ο Μάλαρτζ εδώ βγαίνει και διώχνει. Μέλμπεργκ για τον Ραούλ, μπράβο. Νατά ο Ιγκλέσιας κερδίζει από το Μαρέσκα. Και εδώ η Λάρισα έχει χώρο, καθώς δεν έχει οργανωθεί καλά ο Ολυμπιακός. Κατσιαρός. Του Άμα.
Μετίν ψάχνει το σούτ, καθυστέρησε, κάνει μια δεύτερη προσπάθεια. Απομάκρυναν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Ο Γκαλίτσιος βγήκε. Πιθανότατα το έγινε φάουλ εκεί. Ο Ζαϊρή κρατάει την μπάλα. Τον τραβάει ο Κατσικαρός, του παίρνει. Σίμιτς. Μαρέσκα. Ο Σίμιτς έξω. Ο Ραούλ Μπράβο πάνω στον Ιγκλέσιας. Αυτός τελικά κάνει το σούτ πάνω από την εστία του Νικοπολίδη. Στο 74. Εδώ ξανά όλη η φάση. Φάουλ γίνεται πάνω στον Γκαλίτσιο. Την ώρα που πάει να διώξει. Και η εξέλιξη φάση είναι εδώ το μπακρινό σου από την Εκκλησίας. Πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Νικοπολίδη. Λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω ότι ετοιμάζει τον Ντενίγκρις ο Ουζουνίδης. Ο Ντενίγκρις που είναι ένας Μεξικάνος ποδοσφαιριστής επιθετικός που αγωνιζόταν στην Τουρκία. Νέο απόκτημα. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση όπως είχαμε πει. Γι' αυτό το λόγο, αν θα τον βάλει ο Ζουνίδης, θα τον βάλει για κανένα δεκάλεπτο. Αμπουχατζήρα με το Μέλμπερκ μπροστά του. Κακό σουτ από τον Ισραηλινό. Εδώ ο Νικοπολίδης. Έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κοντά στο Ζευλάκοφ. Πήγε πολύ καλά η συνεργασία του με τον Μέλμπερκ. Ο Ζευλάκοφ γενικώς είναι πολύ σοβαρό στα καθήκοντά του. Παίζει και στην Εθνική Πολωνία, όπως μου ενθυμίζει ο Νίκος Γαβαλάς. Στα αυτιά μου, αυτή τη θέση την ξέρει καλά. Κατσιαρός. Παριστερά η Λάρισα με τις δύο αλλαγές του Ζουνίδη προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί και οι δύο, και ο Κατσιαρός και ο Σίμιτς από εδώ έχουν έρθει. Ντουντού. Λεντέσμα κυνηγάει με την. Μπουκουβάλας στο Γιανακόπουλο. Γιανακόπουλο που συγκλίνει. Δεν έχει αριστερό για να περάσει την μπάλα μέσα. Αναγκαστικά θα τη γυρίσει προς τα έξω για τον Ταμπίζα που βλέπει όλο το γήπεδο, πάνω στο Μέλμπερκ η σέντρα του. Στο μεταξύ ο Τιμούρ Κετσπάγια, όπως με ενημερώνει ο Νίκος Γαβαλάς, θα ρίξει στο παιχνίδι και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο λιγότερο από 15 λεπτά πριν από το τέλος. Χωρίς καθυστερήσεις βεβαίως. Και ενώ το 2-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει στο Αλκαζάρ. Νταμπίζας γεμίζει για τον Αμπουχατζήρα. Φάουλ πάνω στο Μέλμπερκ. Έτοιμος είναι ο Ντενίγκρις να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΛ, ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Ο Κουβάλας είναι ο ποδοσφαιριστής που θα φύγει εκτός αγώνα. Τον έχει σημασία τώρα πώς θα παίξει η Λάρισα πίσω αφού θα φύγει ο Κουβάλας. Εδώ είναι ο Ντενίγκρις, θα πάει να παίξει μπροστά μαζί με τον Αμπουχατζήρα, να παίξει με δύο δηλαδή. Αλλά βέβαια θα πρέπει να γυρίσει και κάποιος πίσω. Κατέσσερα λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ είναι ο Ντενίγκρις, για τον οποίο ακούγονται καλά λόγια, τουλάχιστον από τους ανθρώπους της Λάρισας. Έλα Γιώργο. Αλλάζουν τα πλάνα του Ζουνίδη, θα παίξει δεξιά σαν back half ο Σίμιτς. Α, ο παίκτης που έβαλε δηλαδή. Ναι. Πήρε εντολή από τον Ζουνίδη για να μην υπάρχει πρόβλημα σε εκείνη την πλευρά. Θα παίξει μόνος ο Ντενίγκρις και θα έρθει αριστερά ο Μετίν πίσω του, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. 4-2-3-1 πάλι με τον Ντενίγκρις στην κορυφή. Απλώς ήρθε αριστερά στην τριάδα των επιτελικών του που είναι πίσω από τον Ντενίγκρις ο Αμπουχατζήρα. Ο Μετίν και ο Τουάμα, οι δύο αμυντικοί χαφ και οι τέσσερις πίσω. Ο Σίμιτς πήγε δεξιά. Δεν είναι η θέση του φυσικά αυτή, δεν είναι δεξιμπάκ ο Σίμιτς. Εδώ είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Φεύγει ο Λεντέσμα. Στο 78. Χωρεί ο Αργεντινός 12 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Μαζί με τις καθυστερήσεις, δηλαδή κανένα τέταρτο. Ντουντού, Διόγο. Γκαλίτσιος. Κυνηγάει ο Ντενίγκρις. Μπάλα φτάνει στο Μέλμπεργκ.
Και ξανά ο Νικοπολίδης για το Σουηδό. Ραούλ Μπράβο. Λεωνάρντο έχει ώρα να φανεί τουλάχιστον στο δημιουργικό κομμάτι. Όπως και ο Ζαϊρή. Βέβαια μετά από εντολή του Γκεσπάγια έχουν γυρίσει πίσω για να ντουμπλάρουν στα μαρκαρίσματα. Να μην αφήνουν τους μπακ να κάνουν τη δουλειά τους. Τους μπακ της Λάρισας όταν ανεβαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Έλα Νίκο, κόμμα τον Νίκο Καβαλά. Τιμούρ Κετσπάγια από τον Ζαϊρή, επειδή παίζει από την πλευρά του πάγου του Ολυμπιακού. Φρέσκος ο Κατσιαρός, γι' αυτό ζητάει να γυρίζει πίσω, έτσι. Ακριβώς, για να δίνει βοήθεια στο Καλίτσιο. Μέλμπεργκ. Μαρέσκα. Πιέζεται τώρα ο Μέλμπεργκ και θα αναγκαστεί να πετάξει την μπάλα έξω. Την ώρα που πάμε να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Τελευταίο δεκάλεπτο δηλαδή της αναμέτρησης. Κατσιαρός. Αμπουχατζήρα είπαμε φύγει από σεντερφόρ, ήρθε αριστερά. Τώρα κλείστηκε και από το Ζαϊρή. Μπήκε και ο Γκαλίτσιο στο μαρκάρισμά του. Ο Κάκος δίνει φάουλ. Στο 80. Είναι Αμπουχατζήρα. Μόνος του έπεσε ο Ισραηλινός, που εδώ εκτελεί το φάουλ. Από την κόντρα, όχι μόνος του, αλλά κανονικά. Ο Κατσιαρός στη σέντρα. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έβγαλε άμυνα. Σίμιτς. Την κράτησε, έσωσε και την μπάλα, γιατί βγήκαν τρεις παίχτες. Ο Κατσιαρός τώρα στη σέντρα πάνω στο Ζευλάκοφ. Και εδώ ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, καθώς δεν έχουν γυρίσει οι παίχτες της Λάρισας. Και τον Ντουντού να ανοίγει το διασκελισμό του. Βγαίνει ο Λεωνάρντο με πολύ ταχύτητα από αριστερά. Γυρίζει ο Ιγκλέσιας να καλύψει. Μαρέσκα. Κάνει λάθος ο Ιταλός, καθώς μπερδεύτηκε μάλλον, για τον Γιαννακόπουλο να περιμένει. Με την Σίμιτς με χώρο, πάει ο Μαρέσκα στο αριστερό άκρο να κλείσει. Κάνει μια τρίπλα ο Σίμιτς, μια δεύτερη και από τα πόδια του Ραούλ Μπράβο η Λάρισα κερδίζει κόρνερ. Εδώ Μαρέσκα. Είναι όλος ο Ολυμπιακός πίσω, μόνο Ζαϊρή μπροστά. Στο κόρνερ αυτό που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι με το Μετίν στην εκτέλεση. Ο Νταμπίτζας πήρε μια κεφαλιά. Βέβαια έχει και πολύ ανάποδα το κορμί του εκεί. Δύσκολα θα μπορούσε να απειλήσει. Και από το ύψος εκεί που πήρε την μπάλα. Εδώ ο Νίκος Νταμπίτζας. Και εδώ η εξέδρα των Θεσσαλών. Ενδιαφέρουσα πάντα, αν και απογοητευμένη σήμερα. Ζευλάκοφ. Γκαλίτσιος, είναι offside του Ζαϊρή. Κατσιαρός. Για τον Τουάμα. Λάρισα την επόμενη αγωνιστική. Την επόμενη αγωνιστική είναι σε δύο εβδομάδες. Δεν έχει πρωτάθλημα λόγω της διακοπής Super League για τις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Αποδέχεται τον Ατρόμητο του Γιώργου Δόνη. Διόγο, φάουλ έγινε από τον Ιγκλέσιας. Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι περιμένει την Καβάλα. Και μετά έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ Τσαόνεγκ, θα δείτε, από την Νόβα, όπως και τα άλλα ντέρμπι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τρεις μέρες μετά θα δούμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, συγχνούμε το της Νόβα. Και τρεις μέρες μετά το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, καθώς έπεσαν μαζί τα ντέρμπι μετά την αναβολή που έγινε στην πρεμιέρα του αθλήματος. Κατσιαρός που γεμίζει, ο Μέλμπεργκ με το Ζευλάκοφ. Καλύπτουν και αυτή τη φορά σωστά. Ο Γκαλίτσιος, ο Ζαϊρή, Μαρέσκα, Νταμπίζας ψηλά, ο Γκαλίτσιος επαναφέρει. Και τώρα ο Ντουντού με τον Λεωνάρντο από αριστερά. Ο Ντουντού είναι μόνος ανάμεσα σε τρεις, αλλά δεν το ανέχτηκε ο Λεωνάρντο. Γι' αυτό αναγκάστηκε να κρατήσει την μπάλα. Μετά την έχασε όμως. Ιγκλέσιας με την ο Μέλμπεργκ.
ο Ντενίγκρης και ο Νικοπολίδης παραχωρεί κόρνερ. Στο 83. Ο Νικοπολίδης λέει στους παίκτες του Ολυμπιακού γρήγορα να... γιατί εκτελέστηκε το κόρνερ και βγήκε η σέντρα. Ο Μέλμπεργκ γρήγορα να πάρουν θέσεις. Πολύ καλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. 7 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Θετική επέμβαση. Ζαϊρή τώρα που είναι μόνος από δεξιά με χώρο. Του ζητάει ο Ντιόγο. Ο Ζαϊρή πήγε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Μάλαρτς και προκάλεσε και την έντονη δυσφορία του Ντιόγο προς το συμπαίκτη του, γιατί δεν έγινε ομαδικός. Ζαϊρή που έψαξε ένα γκολ. Στο 55 είχε εκείνο το δοκάρι. Κυνήγησε μέχρι το τέλος. Εδώ η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να περάσει την μπάλα προς τον Ντιόγο. Μπουκουβάλας, τώρα που ο κόσμος ζητάει από την ΑΕΛ να πετύχει ένα γκολ. Ντενίγκρης με τον Ραούλ Μπράβο. Μπάλα δεν βγήκε, βρήκε στο σημειάκι του κόρνερ, έμεινε μέσα στο γήπεδο και δημιουργούνται εδώ προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό να βγει σε αντεπίθεση. Καθώς είναι 4 παίκτες της Λάρισας πίσω και ο Ντουντού παίρνει για να ανοίξει στο Ζαϊρή δεξιά. Ακολουθεί ο Ντιόγο και ο Γκαλίτσιος που πάει για στήριγμα στο Ζαϊρή. Ο Ζαϊρή κάνει τη σέντρα για τον Ντουντού. Απομάκρυνε ο Νταμπίζας πάνω από την πλάτη του Βραζιλιάνου. Γιανακόπουλος. Κατσιαρός. Βάλει το σώμα ο Ζαϊρή, πήγε και ο Γκαλίτσιος. Ο Κάκος δίνει φάουλ υπέρ της ΑΕΛ και έχει και κάρτα έτοιμη. Για ποιον? Για τον Ζαϊρή. Για τον Γκαλίτσιο. Την ίδια απορία έχω και εγώ με τον Γκαλίτσιο. Έλα Νίκο. Πάγω του Ολυμπιακού απορούν για την κάρτα που δέχθηκε ο Γκαλίτσιος. Λοιπόν, ξανά η φάση. Ζαϊρή, ο Γκαλίτσιος. Λοιπόν, εκτελέσκε το φάουλ. Ο μάκρυνε η άμυνα του Ολυμπιακού. Τρέχει ο Μαρέσκα με τον Κατσιαρό. Ντουντού. Έπεσε κάτω, παρόλα αυτά κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Αφήνει στο Ραούλ Μπράβο που ανοίγει στον Ντιόγο. Ντιόγο δεν μπορούσε με το κεφάλι να φέρει την μπάλα μπροστά του. Τρέχει τώρα στο πλάγιο, αλλά δεν μπορεί να τη συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, την αλήθεια ότι έκανε για να κρατήσει στη ζωή αυτή την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Τουάμα. Σίμιτς βγαίνει πολύ από εκείνη την πλευρά. Έκανε και τη σέντρα χωρίς προβλήματα. Και αυτή τη φορά ο Νικοπολίδης. Ντουντού. Του έδωσε ένα στήριγμα ο Ζαϊρή. Ο Πόπτης το σκέφτηκε να σηκώσει ή όχι, τελικά σηκώνει. Μετά από κατόπιν ωρίμου σκέψεως που λέμε. Έτσι είναι offside εδώ ο Ζαϊρή. Σύμφωνα τουλάχιστον με την υπόδειξη του βοηθού. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο μια επέμβαση του Νταμπίζα πάνω από το Ντουντού. Και εδώ είναι το offside που σήκωσε ο Πόπτης προηγουμένως. Γκαλίτσιος. Δεν μπορεί ο Διόγο να προλάβει. Ή τουλάχιστον δεν μπαίνει στον κόπο να κυνηγήσει την μπάλα. Την ήθελε στα πόδια του. Στο 87. Όλα αυτά 3 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90 στο Αλκαζάρ. Νταμπίζας. Αμπουχατζήρα. Σίμιτς με το Λεωνάρντο. Βγάζει έξω στο Μετίν. Είδε το κενό, ο Μέλμπεργκ βγήκε γρήγορα πάνω του. Εδώ έχει κενό η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Τουάμα έξω, ο Μετίν στα σώματα και κόρνερ. Ούτε τώρα η Λάρισα μπορεί να πετύχει γκολ απέναντι στην ανοιχτή, είναι αλήθεια, άμυνα του Ολυμπιακού. Εδώ ξανά το σούτ από το Μετίν που είναι ο κύριος εκφραστής πολλών από τις επιθέσεις της Λάρισας. Χωρίς ωστόσο σε όλες αυτές να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει στόχο. Ο Γιανακόπουλος στο κόρνερ. Το ύψος του πέναλτι πάει η μπάλα, πέρασε προς τα έξω, καθώς δεν την βρήκε κανείς. Ξανά ο Μετίν
που τη σηκώνει προς την περιοχή. Ο Νταμπίζας βγάζει έξω, ο Ντουντού και τελικά ο Ντιόγο που θέλει να ανοίξει για το Μαρέσκα. Αυτός δεν μπαίνει στη λογική να κυνηγήσει, δεν έχει άλλωστε και τις ανάσες που θα μπορούσε να πάει με αντίπαλο τον Κατσιαρό. Και πολύ μετά ο Κατσιαρός μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Μαρέσκα είναι από το πρώτο λεπτό. Παλιά εδώ για τον Αμποχατζήρα. Ο Ζευλάκοφ και ο Νικοπολίδης που θα μαζέψει. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Τρία λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Τα χέρια του Νικοπολίδη, μπάλα έφτασε στο Μαρέσκα. Διόγο. Γκαλίτσιος, ξανά ο Ιταλός. Ντουντού, βγήκε με δύναμη ο Νταμπίζας, πήρε την μπάλα. Αμποχατζήρα, πάνω στο Ραούλ Μπράβο. Λεωνάρντο. Είναι πέντε παίκτες του Ολυμπιακού και τέσσερις της Λάρισας εδώ. Και κανείς άλλος, για να δούμε. Ντουντού. Το κλείνει καλά ο Κατσιαρός. Γυρίζει και ο Γιανακόπουλος για να γίνουν 5-5. Διόγο και Μάλαρτς. Ο Ραούλ Μπράβο που είχε περάσει μπροστά και έδειξε στον Διόγο ότι περίμενε την μπάλα στα χέρια του. Ο Κυριάκος Βαδόπουλος δικαίως θα πάρει εδώ κίτρινη κάρτα. Το σκληρό μαρκάρισμα που έκανε στη μεσαία γραμμή ούτως ώστε να σταματήσει εν τη γενέση της μια προσπάθεια της Λάρισας να βγάλει επίθεση. Φάουλ πάνω στον Ντενίγκρις, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Καθώς μπήκαμε πια στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού και ο Μετίν ελέγχει στη μεσαία γραμμή. Νταμπίζας. Σίμιτς. Αφήνει για τον Ιγκλέσιας. Του ζητάει ο Τουάμα. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Κατσιαρός. Ο Ντουντού δεν μπορεί. Ιγκλέσιας. Τουάμα, για να δούμε. Με τον Γκαλίτσιο μπροστά του. Ο Ντουντού απλώς το πόδι. Βοήθεια και στο μαρκάρισμα του Γκαλίτσιου. Πήραν οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα διώχνει ο αμυντικός των Ερυθρόλευκων. Έχει βρεθεί στο έδαφος ο Ντιόγο. Κάτι λέει στον επόπτη. Ξέρω τι έγινε. Φαντάζομαι ότι αν υπάρχει κάποιο replay θα το δούμε από τους συναδέλφους στο Βαν. Αμποχατζήρα στο δεξί ψάχνει να κάνει το σούτ. Ο Μέλμπρεκ του κλείνει το διάδρομο. Τον αναγκάζει να βγάλει έξω την μπάλα στο Σίμιτς. Κανά Αμποχατζήρα. Προς γενική απογοήτευση του κοινού. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Νταμπίζα την ώρα που όλος ο κόσμος περίμενε να σουτάρει. Έτσι ο Νταμπίζας είναι αυτός που θα περάσει τώρα για τον Ιγκλέσιας. Ιγκλέσιας παίρνει δεξιά το χώρο, βγάζει μια πολύ δυνατή σέντρα. Γκαλίτσιος δεν μπόρεσε, ο Μέλμπεργ απομακρύνει. Και ο Ζαϊρή με χώρο και άλλους τέσσερις συμπαίκτες. Πολύ καλή μεταβίβαση του είναι για τον Ντουντού. Δεν έκανε καλά το πάρσιμο της μπάλας και τη χάνει εδώ ο Βραζιλιάνος από τον Κατσιαρό. Φωνάζει ο Κετσπάκια στους παίκτες του Ολυμπιακού να γυρίσουν πίσω. Γιανακόπουλος. Πάνω στον Κυριάκο Παπαδόπουλο η σέντρα του. Ζαϊρή που μαζεύει. Σε καθυστέρηση πια εδώ και αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Διόγο. Με νεύρα. Είναι αλήθεια απόρρια και μερικών σκληρών μαρκαρισμάτων από τους αντιπάλους του. Εδώ με τον Αράμπ νομίζω ναι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο συγκλονιστικό που να προκαλέσει την πτώση του κάποιο σοβαρό τραυματισμό του Ντιόγο. Έπεσε κάτω. Ραούλ Μπράβο που βγαίνει στον κενό χώρο. Ζητάει ο Ζαϊρή έξω και ο Ντιόγο, ο Ραούλ Μπράβο βγάζει στον Ντιόγο που περιμένει την μπάλα. Δεν τη γυρίζει αμέσως. Αυτό δίνει το δικαίωμα στους παίκτες της Λάρισας να επιστρέψουν. Ο Ντιόγο πήγε ανάμεσα σε δύο τώρα που γύρισαν να το μαρκάρουν και κερδίζει φάουλ στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ με την 2-0 Ολυμπιακός, όπως το σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, στο 22 με τον γκολ του Λεωνάρντο και στο 32 με εκείνο του Μαρέσκα. Στο 55 θυμίζω είχε δοκάρει ο Ολυμπιακός που ξεκινά νικηφόρα
το πρωτάθλημα με μια νίκη σε μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκόλευε στο Αλκαζάρ και με μια πολύ πιστική εμφάνιση και νίκη. Μια νίκη που έγινε μέσα σε 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος του παιχνιδιού από τον Κάκο. 2-0 ο Ολυμπιακός. Κερδίζει στη δεύτερη αγωνιστική. Ξεπερνά το εμπόδιο της Λάρισας. Πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Ο Μαρίνος Ζουνίδη. Κύριο Ζουνίδη, δεν πήγε καλά σήμερα. Τίποτε. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις πρώτες ευκαιρίες που έκανε. Πέτυχε ένα γκολ ενώ σε εκείνο το διάστημα εμείς ήμασταν καλύτεροι και μετά έλεγξε το παιχνίδι. Εμείς είχαμε πολλές προϋποθέσεις να τελειώσουμε τις φάσεις, αλλά λειτουργήσαμε πολύ εγωιστικά κοντά στην αντίπαλη περιοχή και γι' αυτό δεν δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε. Μάλιστα. Και ο Νίκος Γαβαλάς. Είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο κ. Μούρκε Σπάγια. Ποια στοιχεία έχει ο Ολυμπιακός για να φτάσει νίκη εδώ στο Αλκαζάρ, όπου είχε να νικήσει από το Φεβρουάριο του 1987, 22 ολόκληρα χρόνια. Συγχαρητήρια στα παιδιά, είχαν δύναμη και πάθος να έρθουν εδώ μέσα στο Αλκαζάρ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι Λάρισα. Να πετύχει το στόχο. Στόχος ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι και αξίζουν συγχαρητήρια οι ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ πολύ. Το 87 ήταν μια νύχτα Ολυμπιακού με δύο κεφαλιές του Τάσου Μητρόπουλου που ο Νίκος Γαβαλάς υπενθύμισε στον Δημούργο και Τσπάγια. Λοιπόν, ακούσατε και τις αυτομάτως και τις δηλώσεις αντιδράσεις των δύο προπονητών πολύ ζωντανά από τους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Αργυρόγλου και τον Νίκο Γαβαλά που συνέλαβαν, έτσι μου επιτραπεί η έκφραση, τον Μαρίνο Ζουνίδη και τον Δημούργο Τσπάγια. Να σας θυμίσω ότι ακολουθεί η εκπομπή Total Super League όπου θα δείτε όλα τα γκολ και τις φάσεις από τα παιχνίδια της σημερινής δεύτερης αγωνιστικής και φυσικά ρεπορτάζ από την Λάρισα εδώ, από τον Νίκο Γαβαλά και τον Γιώργο Αργυρόγλου αλλά και τον Μανώλη Δράκο που ήταν στην περιγραφή. Και σας για ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.